δημιουργούμε ρογμές στο καθεστατικό συμφερτό των FM που μολύνουν τον αέρα και τους δικές ραδιοφώνων. Νύχτα συμπλοκή αστυνομικών με αντιεξουσιαστές και θύματα τους αστυνομικούς τους έσπασαν στο ξύλο από ό,τι προκύπτει Μίνα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα όμορφο αρκουδάκι, ο Παρλατύπης. Εγώ λοιπόν έλεγα τότε όταν ήμουν στην Παντοκρατορία μου μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Ρε εσείς, φως. Έλατε να σωματώσουμε μέσα όλους αυτούς. Ποιοι είναι οι βασιλικοί που κατηγορούνται, που φοβόσαν να τους μιλήσετε. Τη Χρυσή Αυγή. Τι είναι η Χρυσή Αυγή. Τα μισά παιδιά ήταν παιδιά της ΟΝΕΒ. Εγώ τι παραπάνω να πω. Αυτό δεν φωνάζω δύο χρόνια τώρα. Τους έσπασαν στο ξύλο από ό,τι προκύπτει. Διότι όταν είχαμε δραχμή και είχαμε λίματα, υποτιμούσαμε ηρωικά τη δραχμή, τρώγαμε τα λεφτά του ελληνικού λαού, εμείς οι πολιτικοί. Αυτά τα μέτρα που παίρνονται στην Ελλάδα, όχι μόνο δεν σηκώνεις τον ασθενή στα πόδια του, αλλά το ρίχνει στο χωρίο. Έτσι είναι, Αντώνη. Και δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση να μην καταλαβαίνει τι τραβάει ο κόσμος. Έτσι είναι, Αντώνη. Τρώγαμε τα λεφτά του ελληνικού λαού, εμείς οι πολιτικοί. Εγώ τι παραπάνω να πω. Αυτό δεν φωνάζω δύο χρόνια τώρα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα όμορφο αρκουδάκι, ο Παρλατύπης. Το παραμύθι του Πολυτεχνείου κράτησε. Εδώ, από το 1974 μέχρι σήμερα, έχει στηθεί στην πατρίδα μου την Ελλάδα μια κόκκινη χούντα. Τους έσπασαν στο ξύλο από ό,τι προκύπτει. Έτσι είναι, Αντώνη. Ακούτε ραδιοζώνες, ακούτε ραδιοζώνες ανατρεπτικής. Ανατρεπτικής έκφρασης. Στου 93,8, στου 93,8. Ding-dang-bong, 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 ding-dang-bong. Είστε συντονισμένοι στις ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης. Δείτε γατάκια πώς γίνεται το ραδιόφωνο. Πάρτε μαθήματα. Τα λέμε αυτά στην αρχή. Δεν αρχίζουμε κατευθείαν. Κάτι ξέχασες να πεις. Κατελημένη συχνότητα. Τα έχω διαβάσει τα σως. Τα έχω διαβάσει. Η εκπομπή λέγεται Κουβέντα στην Τρόβλιο. Η αγαπημένη σας σταγόνα. Σταγόνα, είπαμε διάφορα. Δεν είναι το κοινωνικό βασανιστήριο. Βρισκόμαστε στην Τρόβλιο των χαοτικών ραδιοζωνών και στάζει. Τα παπάρια μας όλα, ξεκινάει η κουβέντα στην Τρόγλη. Η κουβέντα αυτή θα ασχολείται με το κάψιμο της καθημερινότητας, τη φρίκη που ζούμε όλοι μας και το τρόλινγκ. Το ράδιο ψαλίδι εδώ στο Ρέθυμνο. Ακούω, αλλά ακούγεται πολύ χαμηλά στο βάθος της σπηλιάς. Από τη σπηλιά βγαίνουμε κι εμείς άλλωστε. Τα τριβέλη της Θεσσαλονίκη. Ωραία, από Θεσσαλονίκη παίρνουν τα παιδιά. Μας ακούνε και από εξωτερικό, ρε. Ωραία, σιγά μη σας πέρανα και από τη συγκέντρωση να σας κάνω σοβαρή τοποθέτηση.
Έλα ρε που, έλα ρε που, αλάνι. Θα κάνω τριγωνομετρική κίνηση στο ραντάρ. Α, για κάνε μια. Βασλή, μόλις σκοτώσετε τον Μπετόβεν, με ένα βλέμμα σας ξεφτύλισα, you motherfuckers. Από την άποψή μου, γιατί εγώ είμαι στο χώρο εργασίας. Αν θες να πάμε να πούμε μια μπύρα, να σου πω ό,τι θες. Αυτό τι είναι, ραντεβού θανάτου? Όχι, δεν είναι ραντεβού θανάτου. Ραντεβού θανάτου είναι αυτό με μένα. Ωραία, ωραία. Είπα να πούμε να πούμε μια μπύρα, να συμφωνήσουμε. Ευερεστική. Ναι. Θα μου κάνετε μια χάρη. Πέτε. Αν μπορείτε τώρα που θέλουν τα παιδιά με τις μηχανές, ναι, οι δικοί μας, να τους πείτε να πάνε πίσω από το μαγαζί, κύριε, να πίνουν τους καφέδες. Γιατί εντάξει, τους βλέπει ο κόσμος και διαμαρτύρονται ότι η ελληνική αστυνομία δεν κάνει τίποτα, ότι καίνε βενζίνες. Ανοίγουν την πόρτα και είναι 15 αγριότουρκοι. Ξέρεις πώς είναι. Είναι αγριόγατες. Με μια σόμπα στη μέση και έψιναν κάτι κάστανα. Νιώσε τώρα. Έχει φύγει η φάση. Αέρα, αέρα, αέρα. Νιώσαν οι σταγόνες. Επιστρέφω από τα τάρταρα. Μες στο αιώνιο πηγάδι της τρόχλης βγάζω πεντάγραμμα. Στην καταβόθρα της λίδης γυρεύω ένα στολίδι. Μια λέξη μόνο που κρύβει όση σοφία έχει μείνει από την αρχαία μας μνήμη. Επιστρέφω. 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 Η σπίθα φωτιά έχει γίνει. Τώρα χρειάζεται να γίνει λέλαπα που και η ανεύθυνα φόρος στα πενθύμα. Τώρα χρειάζεται να γίνει λάβα, να γίνει δίνη. Η φέστη όπου φτηνή όρχη στα δέοντα, όλα κλειστά σχεδόν σφιχτά κι ανέπαφα. Επιφανειακά κι απ' τη μέλος απ' τη μέλητα. Επιστρέφω απ' τη σπηλιά. Επιστρέφω απ' τη σπηλιά του υπογείου βασιλιά. Επιστρέφω απ' τη σπηλιά του υπογείου βασιλιά. Επιστρέφω και φέρνω τη γνώση. Ήταν ωραίο το μήλο, το φίδι και η πτώση. Ήταν ωραίο το μήλο, το φίδι και η πτώση. Ήταν ωραίο το μήλο, το φίδι και η πτώση. Επιστρέφω σαν φώτο Σεριάννη. Είδα τη μοίρα, το κεφάλι μου αυτή να τζογάρει. Επιστρέφω και βγαίνω στη νύχτα. Σας χαιρετώ, καληνύχτα. Γεια σας. Και χαρά σας. Τι κάνετε? Πώς είστε? Ποια εκπομπή είμαστε? Κουβέντα Συντρόγλη! Το δανέψτε! Πλίτς! Μόλις ξεκούφανες πολύ κόσμο. Δεν πειράζει, έτσι. Ενέργεια μεταδίδουμε. Η μέρα δεν είναι Τρίτη. Μαντέψτε τη μέρα είναι Τετάρτη, 10 η ώρα. Παρ' όλα αυτά σας κάνω. Καλό μήνα. Παρ' όλα αυτά σγάμαμε. Ο Θεοδόσης είναι εδώ, δυνατός. Δηλώνει παρόν, έτοιμος για αναμετρήσεις. Αριστερά από το Θεοδόση παίζει μπαλίτσα, Μάντζιν Μπού έχει την μπάλα. Καλησπέρα για μένα. Στα αριστερά μου με δούλη. Καλησπέρα. Κακό κοκό, έτσι. Επιστρέφω από τη σπηλιά. Λοιπόν, έλα, γιατί κολλήσαμε. Κουβέντα στην Τρόγλη, σήμερα πολυπληθέστατη. Η σταγόνα μπήκε. Έχει μπει. Εντάξει, έχει μπει σταγόνα. Βρισκόμαστε κλασικά στην Τρόγλη. Ξεκινάει το παραμύθι, ξέρω και εγώ. Ξεκινάει. Μια φορά και ένα καιρό. Ήταν σε μια Τρόγλη, σε μια κατάληψη. 6, 7, 8, 10 άτομα, ξέρω και εγώ. Ο Μανιτρόλ, ο Τρυπίλας. Και ο Κονσόλας και όλο το παρέακι των Τρογλωδιτών. Και είχαν αράξει όλοι μαζί και είπαν να κάνουν μια εκπομπή σε ένα εγκατελειμμένο ραδιοσταθμό. Και τότε ξεκινήσαν να ακούγονται διάφορα περίεργα πράγματα, όπως hip-hop παραγωγές, διάφορα παραμύθια. Φάρσες και... κάποτε. Κάποτε. Μια φορά και έναν καιρό. Έτσι, θέλαμε να έχουμε το απόλυτο, να κάνουμε μια, δύο, τρεις να πιάσουν και μετά τίποτα. Λοιπόν, να πούμε τα αρχικά, να πάρουν τα 27 ευρώ τα παιδιά εδώ που το έχουν ανάγκη, οι βιοπαλαιστέ της Τρόγλης. Και τα θέλουν, έλα. Πάρτα εσύ. Εγώ. Πάρτα. Έλα, έχω πάρτα, καιρό. Πάρτα. Λοιπόν, σταθερό 2, 10, 77, 23, 144, κουνητό
697-56-56-265 και μας στέλνετε τα μηνύματά σας με μέσω γραπτού λόγου και άχρωμου στο www.98fm.org. Στα δεξιά έχει μια πολύ ωραία στήλη που λέει μηνύματα στο στούντιο. Γράφετε ό,τι θέλετε, αποδεικνύετε ότι δεν είστε μηχανοί και είστε άνθρωποι. Ακριβώς. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να αποδείξετε ότι δεν είσαστε ρομπότ. Έτσι, έτσι ξεκινάει η επικοινωνία μας. Στείλτε μας ειδήσεις. Εμείς είμαστε εδώ να σχολιάσουμε πράγματα που σας απασχολούν, πράγματα που μας απασχολούν, τη φρίκη της καθημερινότητας, το κάψιμο, το γενικότερο και το trolling, το scrolling. Μας έχει έρθει ένα μήνυμα ότι φάγανε, δεν μπορώ να πω τι, γιατί είναι σεξιστικό, οι μπαουξίδες και να σχολιάσουμε. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω τίποτα. Ούτε εγώ ξέρω τελείωσε. Κάτι από ποιους, τι έγινε. Δεν μας ενημερώνουν. Πάω με... Με κάτι. Κύπελο πρέπει να ήταν. Κύπελο. Ναι. Άντε ρε, φύγε ρε. Ναι. Αλλά αφού ξέρεις γιατί δεν λες. Ωραία. Ενημέρωσε τον κόσμο. Εγώ δεν είμαι οπαδός. Εγώ είμαι φίλαθλος. Με συγχωρείτε. Ναι, και πάω μαζί εδώ πέρα με τη Θεοδόση στη χριστιανική ομάδα και εκεί πέρα. Οπαδός της χριστιανικής ομάδας ποδοσφαίρου. Να πούμε ότι έχουμε καλεσμένο τον τρογλωδίτη νούμερο 1. Ναι. Αντένα. Εντάξει, ένα θα παραλές. Από τους πρώτους, όχι ένα. 1,2 beta version. Αστήρευση Βριστή στο στούντιο στην Τρόγλη. Καλησπέρα. Εδώ, καλησπέρα, καλησπέρα. Μετά από καιρό. Ναι, είχα χάσει λίγο το δρόμο. Μπήκα λίγο βαθιά στη σπηλιά. Αλλά επέστρεψες. Και κάπου την έχασα, να πούμε. Και εντάξει, τώρα εδώ είμαι. Ωραία. Ήταν μακρύς ο δρόμος από τη σπηλιά, να πούμε, δηλαδή, στο κοινό, έτσι. Είναι άπατος. Ένα μαρτύριο. Η σταγόνα ακούγεται μέχρι εκεί κάτω. Αυτό θέλω να μάθω εγώ, που δεν έχω πάει ακόμα, είμαι πιο νέος. Έχει πιο πολλές σταγόνες εκεί κάτω. Πιο πολλές σταγόνες. Ναι. Ωραία. Και λίγο παραπάνω υγρασία. Και επηρεάζουν, ας πούμε, κάπως αυτές τις σταγόνες. Κινέζους δεν βρήκα, δεν ξέρω όμως είχα καμουφλαριστεί, αλλά δεν. Σήμα είχε, ποια εταιρεία ήταν? Σήμα ευτυχώς έπιανε. Έπιανε, ναι. Κοσμοτέ, κρασικά. Έτσι. Καμπάνα. Σήμα τώρα καμπάνα. Ξέρετε, αλλά Κοσμοτέ, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και αφού αγαπητοί οι τρογλωδίτες, ξεκινήσαμε με τα προκαταρτικά εδώ πέρα. Ναι. Για μαζέψου. Τι, σοβαρή επίπεδο. Μήπως συντονίστηκες λίγο, ναι, το παντάξει. Με συγχωρείτε. Συντονίστηκες, ωραία. Αφού συντονιστήκατε όλοι, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα παραμύθι. Ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι γι' αυτό. Παραμύθι. Με συγχωρείτε, όχι παραμύθι. Το παραμύθι θα μπει. Σε καμιά ωρίτσα θα μπει παραμύθι. Ακριβώς σε 11, έτσι τη μέση. Ενημέρωσε μας, Μπού, τι θα ακούσουμε. Τώρα. Θα ακούσουμε μια ιστορία, παιδί μου. Άρα καλά το είπα παραμύθι. Ναι, εντάξει. Περίπου. Δεν είναι ακριβώς παραμύθι. Γιατί είναι και τα παραμύθια μπορεί να ήταν ζωντανή ιστορία. Είναι καταγραφή της ιστορίας. Της πραγματικότητας. Κάποιων ανθρώπων που βγαίνουν έξω στον δρόμο και ακούνε πράγματα και μιλάνε. Μιλάμε, έχει γίνει καταπληκτική δουλειά. Εδώ στην εκπομπή... Κουβέντα στην Τρόγλη! Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε γιατί προβληματιζόμαστε. Λοιπόν, okay, και επιστρέφουμε. Άνθρωποι, πόλεμος, ζωή, κτηνοδία. Το έπος της ξεφτύλας είναι εδώ. Άνθρωποι στηβάζονται σε σύνορα κλειστά, περιμένοντας ένα καλύτερο αύριο. Γιατί στο σήμερα η κατάσταση είναι τραγική. Τα σύνορα λένε πως είναι χαρακές στο σώμα του πλανήτη. Λάθος. Είναι σημεία που βλέπεις τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης των αδυνάτων από τους ισχυρούς. Δεν θέλουμε σύνορα. Θέλουμε χαμόγελα στους κατατρεγμένους. Δεν θέλουν λύπηση, αλλά επίθεση στην κυριαρχία. Όταν, παιδί μου, βλέπεις γυμνό το δίθεν πολιτισμό της Δύσης, βάλ του φωτιά. Εμείς οι πολιτισμένοι δολοφόνοι και οι άλλοι η ταπεινή και αμόρφωτη δούλη. Εγώ είμαι με τους άλλους. Με αυτούς μοιάζω. Θα ερωτευτούμε την ελευθερία στα χαλάσματα των πόλεων. Γι' αυτό ζω ακόμα. Σκέφτομαι και πράττω. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό εγχείρημα ελεύθερης έκφρασης και αντιπληροφόρησης 98FM.
αυτούς 93,8 μεγάκυκλους κατελημένη συχνότητα. Κατελημένη συχνότητα. Επιστρέψαμε. Από τη σπηλιά του Πολιού Βασιλιά. Ξανά εδώ. Από τις σπηλιές μας έχουμε αρχίσει και γινόμαστε περισσότεροι, έτσι. Και αυτό μας τρελαίνει. Εκολαπτόμαστε. Έχουμε φτάσει σε ένα καταπληκτικό αριθμό των 7 ατόμων. Πνιγόμαστε λίγο, αλλά εντάξει, καλά είμαστε. Ζούμε. Παρ' όλα αυτά, κανένας δεν μιλάει, όλοι μαγκωμένοι. Εγώ θέλω να δηλώσω ότι σήμερα γιορτάζει ο Εφθάλιος και η Εφθαλία. Θάλια, δεν τη θυμάστε θάλια. Εφθαλία, εντάξει. Εφθάλιο, φίλε, δεν έχω ξανά. Δεν είχα το σκεφτεί. Καλησπέρα, είμαι ο Εφθάλιος. Ότι μπορεί να υπάρχει αυτή η ξέρεις. Ωραίο όνομα, ψαγμενιά, θα παίξει πολύ. Εφθάλιος. Βαφτίστε όλοι τα παιδιά σας Εφθάλιο. Έτσι. Γιατί ζούμε για τις ψαγμενιές. Μπορεί να τον φωνάζει και χαϊδευτικά ευθύ. Θαλή. Εφθά. Ναι, και Ρόκι. Από τον Μπαλμπόα. Ξεφτερίζει ενίσταται. Λοιπόν, τι δεν έχουμε ανοιχτές εδώ ειδήσεις. Έχουμε πολλά πράγματα, παιδιά. Πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε όρεξη πολλές. Δεν έχουμε, φίλε, εδώ πέρα. Έχουμε. Συγγνώμη που μας έχει πάρει το βράδυ. Φράση, καύλα δεν βλέπω εδώ πέρα. Είμαστε δεν βλέπω, το σπίτι τη ζωή. Εσύ ρούπιο πληρώνει σήμερα, γιατί έχουν ακουστεί καύλες. Έχουμε... Αυτό νομίζω που έχει πει ήδη τα περισσότερα. Ξεφτέρεις, λοιπόν, γιατί... δημοκρατικά αποφασίζουμε. Πρέπει να μπει πολλές προς το τηλέφωνο. Εγώ θα ήθελα να μάθω. Έχει σβήσει η ζωή σα, ρε. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα, ρε φίλε. Λέει, εγώ θα ήθελα να μάθω, λέει, τι έκανε χθες το βράδυ ο Παλικάρης και είναι στα χάι του. Και γεια σας κιόλας. Γεια σας. Τίποτα, τι πια χάι. Μαύρα χάλια είμαστε. Να δικαιολογηθείς τον ακροατή. Μαύρα χάλια είμαστε. Να μην τον αφορά τον ακροατή τι έκανε χθες το βράδυ. Είναι μας ρωτάει, εδώ είναι μια επαφή αυτό που κάνουμε με τον κόσμο. Δεν είναι. Είναι επαφή ένα και... ελαφρύ σεξ τα αυτιά είναι, ρε φίλε, αυτό που κάνουμε. Εντάξει, επαφή. Αυτό σε ρωτάει ο άνθρωπος. Ναι. Σπίτι μου να άραζα, δεν έκανε κάτι συγκεκριμένο. Όχι. Α, δεν έγινε κάτι. Η καλύτερη ερώτηση, ξέρεις ποια θα ήταν πάντως, φίλε ακροατή, εγώ ξέρεις τώρα βοηθάω λίγο τη φάση για να εξελιχθεί και θα έλεγα η πρώτη ερώτηση είναι για τη σημερινή μας εκπομπή. Για ποιο λόγο αλλάξαμε μέρα και ώρα. Αυτό που κάνετε τώρα είναι στοχοποίηση στο πρόσωπό μου, ενίσταμε. Γιατί να ξέρετε ότι μεταξύ μας έχουμε έναν επαγγελματία σε ένα άθλημα πλέον, ρε παιδί μου. Θα έπαιρνα πρωτάθλημα μετά. Πρωταθλητισμός. Καθάρισμα της πατάτας είναι. Καθαρίζω πατάτες κάθε Τρίτη και δεν μπορούσα. Είχαμε ναι, ένα τέτοιο με το μεδούλι, πάμε και καθαρίζουμε πατάτες και γι' αυτό αλλάξαμε. Εγώ δεν καθαρίζω πατάτες, φίλε. Ξεκολλάτε, ας πούμε την αλήθεια, ο Παλικάρης κάνει φωνητικά μαθήματα γιατί θέλει να πάει να τραγουδήσει Eurovision. Με ποιον? Με την Τζούλη Μασίνο. Έλα, Παλικάρης. Πιο ψηλό, πιο ψηλό. Εντάξει, με αποκαλύψατε. Με βρήκατε και τι κάναμε στο βράδυ και γιατί αλλάξαμε μέρα εκπομπή. Γιατί κάνει μαθήματα ορθοφωνία και αυτά. Για να ξεχωρίζει η φωνούλα του Συντρόγλη. Ναι, γιατί μου έχουν πει ότι γενικότερα κάνει. Καθώ κάνει και διαφημίσει για μεγάλε πολυεθνικέ και λέει ψέματα γι' αυτό. Θα αρχίσει να ραπάρει μετά. Μετά την 20η. Το έχω κάνει τάμα. Μία που αγγίξουμε 20. Άμα δεν ραπάρει σήμερα το βράδυ, θα ραπάρει αύριο το πρωί, να ξέρει. Όταν θα βγάλουμε το πρώτο συντήρε ή πρέπει να τα σπάσουμε μετά. Θα είναι ο πρώτο τόμο από. Από κουβέντα στην Τρόγλη, μετά ξέρεις. Το πρώτο LP. LP. Το πρώτο LP. Σου ρίχνω το τρόου στα αρχίδια. Λοιπόν. Να πάμε θέματα. Έχω ένα πολύ σημαντικό. Oh. Α, έχεις. Νίκος Καρανίκας. Α, για πες. Τι λέει. Νίκος Καρανίκας. Ναι. Ξέρουμε όλοι. Για πες. Κανείς δεν ξέρει. Με κοιτάτε όλοι μαζί. Γατάκι να πω. Νίκος Καρανίκας. Είναι προσωπικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού. Και ενδιαφέρεται πολύ για πολιτισμικά πράγματα. Ρώταγε τι μάρκανε τα μποτάκια της Ελένης Μενεγάκης. Είναι φαν γενικότερα. Υπάρχουν διάφορα tweet και έχει γίνει λίγο έτσι. Αυτός δεν είχε πει ότι χαιρόταν στην 11η Σεπτεμβρίου και κάτι τέτοια, νομίζω. Δεν ξέρω, αυτά δεν τα είδα. Είδα για τα μποτάκια της Ελένης και ότι είναι κούκλα σήμερα. Θα ξεθάψουν ό,τι δήλωση έχει κάνει ο τύπος, ρε παιδί μου, μετά από το τρανό δείγμα. Τον Απόστολο Γλέτσο, ο οποίος μαζί με την άλλη το Χλιμίτζουρα για να κάνουν τέτοιο, είπανε, ξέρεις. Παιδιά, ήταν πολύ σοβαρό. Ο Απόστολος είπε στον αέρα ότι, εντάξει, έχει πάει μάντρα, ρε παιδί μου. Ο Γλέτσος. Oh, yes. Συγγνώμη, ρε φίλε. Ο Απόστολος, ο 13ος. Εγώ το χάρηκα. Ναι, γιατί όχι, ρε φίλε, εντάξει. Γουστάρει. Γούστα είναι αυτά. Αυτός μου το μετάνιωσε. Μπράβο, ρε φίλε. Εντάξει, δυνατός ο Απόστολος μου, αυτό έχω να πω. Εγώ ξέρω για τα νούμερα. Ναι. Γενικότερα για τα νούμερα. Τα όλων των ειδών τα νούμερα είναι νούμερα. Δηλαδή, μπορείς να πεις οτιδήποτε για αυτά τα νούμερα. Για να είσαι και εσύ νούμερο. Έτσι.
Ξέρεις, συμβόλαιο συμβίωσης, τελεία, να ενωθεί αυτό, κατάλαβες. Ήταν σε φάση... Εκεί πάει η φάση. Δηλαδή, είμαι cool, είμαι cool με αυτά. Είμαι cool, εγώ έχω πάει και με άντρες και μ' άρεσε. Εσύ πιστεύεις δηλαδή τώρα, παλικάρι, ότι όλο αυτό το έχει κάνει, δηλαδή, marketing, ότι πάει και ξεφτυλίζει τον εαυτό για να... Μόλις ανακαλύψουν την Αμερική, πιστεύω. Ξεφτυλίζει κάτι. Δεν το ξεφτυλίζει. Απλά, ρε παιδί μου, εντάξει, ξέρω εγώ... Εντάξει, είχε κάνει διάφορα. Δεν είχε πάει και σε μια παρέλαση και είχε πει ότι... Καλά, έχει κάνει πάρα πολλά. Εγώ μου έχει μείνει με το σταυρό, το σκηνικό που το ρίξαν 7 φορές. Ναι, ναι, ναι. Να το πιάσει και το ρίξαν πάνω του. Στο κεφάλι του έπεσε και δεν θα το πιάσει, εντάξει. Αλλά τέλος πάντων, για τα νούμερα πολλά πράγματα γίνονται. Είδατε τι κάνει ο Μαλέξ ένα love story με μια Ρωμά, με μια τσιγκάνα, με την Ερατό. Είδατε τι κάνει. Υποσυνείδητα μηνύματα, φίλε. Αυτά είναι σε ακροβασία και από τότε δηλαδή, στο μυαλό σου. 10 χρόνια μετά. Όταν βλέπει το Γκλέτσο, ξέρει, λε το παλικάρι. Και ξέρεις, η Ερατό που είναι. Το πολιτισμικό την έκανε τη διαφορά. Η Ερατό που είναι. Ερατό με το πλούσιο. Καράβι, το φεγ, δηλαδή. Ερατό, φίλε. Πάντα έπαιζε ένα πλούσιο. Τη σβήσανε να ξυπνήσουν οι φεμινίστριε όλε τώρα που πήγε η Ερατό. Που πήγε η Ερατό. Το αστείο είναι ξέρεις, που λέγαμε πριν να μην πατάει, να προσπαθήσουμε να πατάει ένας πάνω στον άλλον και εντάξει, να πει Στρόγγλι είναι εκπομπή, καλά κάνετε. Αλλά... Πάτε και εσύ λίγο. Έλα, πάτε με λίγο. Θα μιλήσω τώρα. Εγώ μιλάω τώρα. Εγώ πρώτος, εγώ έλα. Λοιπόν, επίσης δεν ξέρω αν το είδατε ότι βάλανε στην Αμερική για δηλώσεις του Τραμπ κάτι λόγους του Χίτλερ και τα λέγανε στον κόσμο. Και όλες οι κόσμοι ήταν, ναι, καλά τα λέει, γουστάρω, ξέρω εγώ. Η δική του, ξέρω εγώ. Έχω κι άλλο μήνυμα. Έχεις κι άλλο μήνυμα. Ναι, λέει, εγώ πάντως ξέρω άλλα. Όχι ότι είναι στα μαύρα... Όχι, τι λέει, ναι. Όχι ότι είναι στα μαύρα χάλια του. Πρέπει να τον ανακρίνετε. Λέγε. Λέγε, σκουλή και θα πεθάνεις. Από ρούκι όλα αυτά. Σκουλή και θα πεθάνεις, λέγε, ρε, πώς έλα χθες το βράδυ. Σπίτι μου ήμουν. Και τι έκανες. Με ποιον, ρε. Νομίζω ο ακροατής έχει αιμονή με το μπαλικάρι και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να... Κακό, με ξεφτυλίσατε κι εσείς που αλλάξαμε μέρα, τώρα πάει. Για το X-Factor, εντάξει, και για την Τρόγγλι να ακούμε καλύτερα και για το X-Factor. Έκανε πρόβες, δεν μπορούσε. Για το... πώς το λένε το άλλο που παίζει στον Αντένα, το... Α, δεν τα ξέρω. Έλα που δεν το ξέρω. Ένα Αντένα, ρε. Ένα Αντένα, ρε. Τέλος πάντων, θα μου έρθει και θα σου το πω μετά. Εν συνεχεία. Θέλετε να πάμε σε ένα θέμα. Να ξεκινήσουμε. Ωραία. Τώρα, εμείς ξέρετε εδώ στην Τρόγγλι, να καθίσουμε να σας πούμε τώρα για τη φρίκη στα σύνορα. Για νεκρούς από εδώ και από εκεί, ξέρετε ότι το τριπλάρουμε αλλιώς, ρε παιδί μου, εντάξει. Η καταγραφή είναι σχετική και τώρα το τι μπορούμε να πούμε είναι σχετικό. Εντάξει, γύρω-γύρω πόλεμος και στη μέση, ξέρεις. Γύρω-γύρω μέλισσες και εκεί λουλούδια, ξέρεις. Ναι. γαμό. Έχουμε ωραία πραγματάκια. Εμείς τώρα θα ξεθάψουμε άλλα, ξέρω και εγώ, να δούμε πώς σας φαίνονται. Και βλέπω εδώ κάτι ειδήσεις. Λέει, είχαν να τον δουν από το 2009 και τον βρήκαν μούμια μέσα στο γιο του. Είναι στο γιο του ή στο γιότ. Στο γιότ. Για να δεις όπως το πες. Ήταν λίγο πιο περίεργο, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, αυτά είναι που μας απασχολούν. Τον βρήκανε εδώ μούμια. Ναι. Και όταν λες όχι σαν το μάμρα ακριβώς. Είχε πεθάνει, ρε παιδί μου, είχαμε περάσει τόσα χρόνια. Υποσύψη, ρε παιδί μου. Γάζα είχε. Mm? Γάζες είχε γάζα. Είχανε κολλήσει κάποιες. Πάμε λίγο πιο ψηλά στα Orthodox Brothers, τα οποία τόσο αγαπάμε. 17χρονο μοντέλο από τη Ρωσία μαχαιρώθηκε 140 φορές από τη 19χρονη αδελφή της. Σε θάνατο είσαι σε κατηγορία όμως. Να βρω τι θα πω. Έχουμε να πούμε για τους αδαές ακροατές ότι έχουμε και αποφθέγματα αναλόγως με τη θεματολογία της εκπομπής. Παίζουν και αποφθέγματα. Φυσικά. Γνωστών αγνώστων. Έτσι, μια πράξη αγάπης τώρα, ζήλιες και τέτοια. Ήταν γνωστή αδελφή της. Εντάξει, τη μισούσε ρε παιδί μου, μίσος αγάπης. 19 μαχαιριές είπες. 140. Α, 140. 19 χρονών ήταν. 19 χρονών. Εγώ συγκράτησα 140 χρονών, δεν ήταν 19. Τέλος πάντων, εντάξει, σαν την αδελφική αγάπη, ρε φίλε. Τίποτα. Δεν τίποτα, ναι. Ξίδι από τη ζήλια της. Παρακαλώ, μιλείτε λίγο πιο ευθυγραμμισμένα στο μικρόφωνο. Γιατί 140 μαχαιριές. 140, φίλε. Είχε χρόνο και έδινε. Σε πόσο χρόνο. Έκανε και διάλειμμα. Ήταν σε φάση. Στις 50. Το λεπτό, ας πούμε, ή 140, όντως. Κάτι θα συμβολίζει το 140, δεν μπορεί. Μια μανία, τι λες, τη συμβολίζει. Πολύ ωραία περνάνε τα παιδιά από ό,τι βλέπετε. Εδώ έχουμε πήρε και Όσκαρ τελικά ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, αφού έκανε τελικά σεξ με την αρκούδα. Εντάξει.
Είπαμε, πόνεσε. Ο Ντικάπριο πόνεσε αυτή τη. Καινούριο δεν το δω. Τι σεξ με αρκούδα, τι λέτε τώρα. Έχουμε πει στην επιστροφή στην καινούργια ταινία του Ντικάπριο που πήρε Όσκαρ επιτέλους. Ναι. Υπάρχει έρωτα. Βγήκαμε, πανηγυρίσαμε αρκούδα. Στην Ομόνια. Δηλαδή, τι φάση, αρκούδα, στα βίλα τσίνεμα. Εκεί που η αρκούδα ήταν έτοιμα του έχει μίξει. Έτσι ξαφνικά ρίζε. Ρε φίλε, σκέψω, έστω τη αρκούδα. Μπε στο τρυπάκι τη αρκούδα και βλέπει τον Ντικάπριο, α πούμε. Και ποιο έπαιζε ποιο ρόλο. Τι θα κάνω, θα του πιάσω τον κόλλο. Εγώ αυτό θέλω να μάθω. Η αρκούδα ήταν ενεργητική. Ήταν ο δράστης, ας πούμε, ή ο... Έτσι δικαιολογείται, ρε, το κατάλαβα. Το σενάριο δηλαδή ήταν ότι ο Ντικάπριο ήταν εκεί, δεν μπορούσε, είδε την αρκούδα, δεν μπορούσε να την αντιμετωπίσει, η αρκούδα δεν ήθελε να το ρίξει και είπε, εντάξει, αφού δεν μπορώ να κάνω τίποτα, ας μην με φάση, τουλάχιστον ας γίνει φάση. Γιατί είπες ότι ήταν και ενεργητική. Ας το ευχαριστηθούμε, αδερφή, κράζει λίγο εδώ. Ποιος ένα κράζει. Μήνυμα. Δεν υπάρχει μια αιμονή με τον παλικάρι γενικά. Αδαίστρια γράμματα, παλικάρο τρογλωδίτη. Δεν βάζει μόνος του. Εντάξει, θα τη... δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι είχα πει. Αδαές είπα. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, εντάξει, ναι. Σκοτώνει τη γλώσσα καθημερινά, είναι ταλέντο. Είμαι τέτοιος, είμαι τέτοιος. Τα σχολεία πάζε ρε διπόσια συντρόγλη. Έχουμε η εκτρογλή, ναι, και άμα δεν είχα τα δέχτρα μικρός και δεν πήγα. Επίσης έχουμε και πολλές γεννήσεις σήμερα, όχι μόνο θανάτους που αναφέρουν εδώ πέρα οι σκοτεινοί τρογλωδίτες. Έχει γεννηθεί πολλής κόσμος. Θες να μας πεις κανέναν ναι, και φανταστική χαράκτη. Έχει γεννηθεί κόσμος. Κάτσε ρε φίλε, να φουγκραστεί ο ακροατής, να περιμένει, να έχει μια αγωνία. Εντάξει, δηλαδή, μην γεννήσει κιόλας όμως. Μου χαλάς το τέτοιο στυλ, ας πούμε. Έχει και φανταστικούς χαρακτήρες και υπαρκτά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί, έχουν πεθάνει διάφορα. Που γεννήθηκαν σαν σήμερα, φανταστική. Ναι, ας πούμε ο King Kong, ξέρω εγώ. Α, έχει ημερομηνία. Ο King Kong. Έχουμε ναι. Και την ώρα έκανε που γεννήθηκε. Ο ίδιος ο King Kong. Σήμερα, έχουμε και την ώρα. Και ο King και ο Kong. Την ώρα την έχουμε. Ώρα όχι. Έχουμε δηλαδή τι ζώδιο είναι ο King Kong. Μέρες που απλά δεν θέλω να αναφέρω αυτή τη στιγμή. Όποιος θέλει να το ψάξει μόνος του. Σας δίνουμε τροφή για σκέψη. Ο Τσελεμεντές επίσης πέθανε σας σήμερα. Ο γνωστός Τσελεμεντές, αυτός που έχει τα... Αυτό που έχετε όλοι σπίτι σας. Έχει κόσμο εδώ. Ο Porky Pig, ο χαρακτήρας από τα Looney Tunes, διάφορα, έχει. Σε θάνατο δεν έχει κάτι, δεν δείχνει. Είναι η μέρα των Highlander η σημερινή. Είναι η άνοιξη ρε φίλε, μπήκε η άνοιξη, ας πούμε πρέπει να, ναι. Να βγούμε έξω. Να... Πέρα σε περίεργα μπορούπατια, σταματήσεις την κουβέντα εδώ, μιλάτε για Highlander, τρώει για τέτοια. Και για άνοιξη, πάμε έλα, στο θέμα μας. Σπηλιά, σκοτάδι, υγρασία, okay. Μανιτάρια, τέτοια πράγματα. Εντάξει, εσύ δεν άξιζε ένα τρογλωδίτη να κάνει μια βόλτα έξω όταν ανθίζουν κερασιές. Και να μαζέψει κεράσια. Ποιο μετά μαζεύει κεράσια. Τώρα ανθίζουν, ρε φίλε. Τώρα ανθίζουν. Τώρα παίζει σεξ παντού. Βιάζομαι. Σεξ παντού. Βιάζεσαι, πήγαινε, πάρε κεράσια Αυστραλίας, ξέρω. Δεν μπορώ, αυτά έχουν συντηρητικά και φυτοφάρμακα. Τα δικά μας είναι καθαρά, πεντακάθαρα. Εννοείται. Έχουν αίμα. Αυτά με τα ελληνικά προϊόντα με ξεπερνάνε, ξέρεις. Ότι για τον τόπο αγοράζουμε μόνο ελληνικά προϊόντα και τέτοια. Ρε φίλε, πλέον δεν μπορώ να ξεχωρίσω το πεπόνι από το καρπούζι, το πιστεύεις. ναι, ρε φίλε, μου φέρνει το ίδιο πράγμα να πω. Στο χρώμα, αυτό είναι το χειρότερο. Άστα να πάρει. Επόμενο θέμα. Επόμενο θέμα. Πολλά θέματα. Τώρα να μιλήσουμε για τα τοπικά. Έχουμε ρε παιδί μου. Γεγονότα στην κοινωνία που ζούμε, έτσι στηβάζεται κόσμος, κλειστά σύνορα, το ΝΑΤΟ για την ασφάλεια μας, δηλαδή δεν είμαστε χαρούμενοι που είναι το ΝΑΤΟ στα νησιά, όχι τα δικά μας, στο Αιγαίο ρε παιδί μου. Πάλι καλά δεν λες. Την κρίζα ζώνη, πες τα. Όχι, από την πλευρά και καλά των χωρικών υδάτων της Ελλάδας, ξέρεις. Εγώ αυτό τέλεια. Που λέμε εμείς χαριτωμένο ότι ανοίξει τα ψάρια και στα τέτοια, στους πελαργούς της, στους πελεκάνους. Ασφάλεια, φίλε. Και ασφάλεια και γενικότερα μια όχι, χαρά, όμως, ας πούμε. Σκέψου ότι αυτό είναι για να είναι ασφαλής ο κόσμος προσπαθεί να φύγει από τον πόλεμο. Πώς βοηθάς τον κόσμο που θέλει να φύγει από τον πόλεμο. Με πόλεμο. καλά, εντάξει, φυσικά, αρέσει. Ζούμε γαμό τη καταστάσεις, δηλαδή η καθημερινότητα, αυτά που γίνονται κάθε μέρα στην πλατεία Βικτωρία, σε όλα τα στα μέρη που είναι κλειστά. Λίγο στην παραλιακή να πας, θα δεις. Στην εθνική, ναι. Που βλέπουμε ανθρώπους στην εθνική να περπατάνε, να πηγαίνουν προσιδωμένοι, να τα πούμε όλα αυτά, ναι, παιδάκια και... μικρά. Ακριβώς και έτσι όπως το αποθεωρείς καλά και στην παραλιακή, στον Πάλουξ, ήρθε η άνοιξη και τα παιδιά είναι εκεί, ξοδεύουν τα λεφτά του μπαμπά. Αυτές οι αντιθέσεις είναι αυτές που θα τα καταστρέψουν όλα. Είναι τελειωμένη κατάσταση. Κρατήστε το τώρα και έτσι. Η θρυλική εκπομπή. Σηκωθείτε τώρα λέγε, από τη Βάνια. Τα έλεγε ο Μπού και κάποια ζώα δεν το πιστεύανε. Όχι, γενικότερα φαίνεται οτιδήποτε, ξέρεις, αποδομεί εντελώς, το βλέπεις μέσα από τα αντιθέσεις του. Έχουμε κάτι με τις αντιθέσεις. Και να πούμε κιόλας, βασικά
Τώρα θα είναι σαν να μιλάμε στην εκπομπή παραφλού. Για άλλη μια φορά. Είμαστε στην εκπομπή. Κουβέντα στην Τρόγλη! Και να μιλήσω λοιπόν λέγοντας την προσωπική μου γνώμη τώρα, ότι πιστεύω ότι εδώ πέρα, και καλώς βέβαια θα γίνει κιόλας, γιατί κανένα πρόβλημα δεν έχουμε, θα συνοστιστούν και άλλοι άνθρωποι έτσι κατατρεγμένοι σαν αυτούς που είναι ήδη εδώ, διότι οι πολιτικές που εφαρμόζουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες και μη ευρωπαϊκές όπως οι Βαλκανικές. Theodos for president! Πες τα! Fuck Trump! Εντάξει, ρε παιδιά, πήγα να κάνω μια σοβαρή προσπάθεια. Λοιπόν, αυτό που έλεγαν ότι οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουν. Όσο μιλάνε, το δώσεις, συντέρεται! Τηλέφωνο! Ας πούμε, πολύ σκληρή στάση απέναντι στο μεταναστευτικό. Και βλέποντας ότι μέχρι και η Αλβανία έχει σηκώσει, ας πούμε, φράχτες. Τώρα φαντάζομαι πες να παίζει επιδότηση από το ΕΣΠΑ σε όλες αυτές τις χώρες. Ότι θες να σηκώσει φράχτη, λεφτά παίζουν, μεροκάματα καλά. Πες το ρεζουμέ, ρε φίλε. Έχει και το αντίστοιχο. Το ρεζουμέ το είπα στην αρχή, το ότι πιστεύω ότι θα βρεθούν και άλλοι τέτοιοι άνθρωποι κατατρεγμένοι. Λεφτά, δηλαδή οι εικόνες αυτές θα αυξηθούν. Κοίτα, κοίτα, να δεις. Ας πούμε. Πάντως να σημειώσω πάνω σε αυτή την ξενοφοβία που υπάρχει. Περισσότερα λεφτά παίρνεις, όχι για φράχτη, αλλά για να πεις ότι θα μείνει κόσμο σε μένα. Να το ξέρουμε αυτό. Τι εννοείς, ας πούμε, σαν. Ότι μέχρι και αυτό υπάρχουν επιδοτήσεις, ρε παιδί μου, για αυτούς τους άνθρωπους. Ανακοινώθηκαν κιόλας και είμαστε και περήφανοι που θα πάρουμε. Ναι, αλλά δεν υπάρχουν για αυτούς αυτοί οι άνθρωποι πλέον, ας πούμε. Κάπως έτσι. Ρε. Δηλαδή, όλες οι βόρειες χώρες έχουν ακροδεξιές και φασιστικές κυβερνήσεις, ας πούμε. Και κοντεύει και εδώ με κάποιο πέπλο μπροστά, έτσι. Κόκκινο. Άρα, Τσίπρας έχει κάνει επένδυση. Είναι ροζ η φάση. Δεν είναι ούτε κόκκινο ούτε κίτρινο. Τσίπρας, εντάξει, πολύ δύσκολη αυτή η κουβέντα. Αν θέλετε σοβαρά να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση, είναι. Το να γίνει μια βίαιη σύγκρουση ανάμεσα από μετανάστες και ελληνικομαλάκες, δεν το βλέπετε δηλαδή πουθενά αυτό. Δεν παίζει κάπου αυτό. Μπα, δεν νομίζω. Ρε παιδιά, βλέπουμε. Να μαζευτούν ελληνικομαλάκες και εθνικό αρχιδάτη να. Ρε, εσύ βλέπεις ότι όλα αυτά πάντα. Είναι πολύ οι άλλοι. Υπάρχουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, π.χ. κάψανε ρε, εσύ ένα μέρος που ήταν να δεχθεί μετανάστες, το οποίο π.χ. όπως είχε γίνει και στη Γερμανία την προηγούμενη εβδομάδα. Πανηγυρίζανε, να πούμε. Ναι, εδώ δεν πανηγυρίζανε, απλά το κάψανε νύχτα για να μην πάνε οι άνθρωποι, ξέρω και εγώ. Εντάξει, ότι. Έξυπνο, αυτό είναι έξυπνο. Είναι πολύ. Σχέδιο, φίλε. Σχέδιο. Τρομερό. Πάντως, ναι, όντως είναι έξυπνο. Για ένα σπόνδυλο είναι έξυπνο. Είναι τρομερό, θα πάω το βράδυ. Αλλά θα κάψω και βράδυ θα πάνε οι άνθρωποι. Κόσμος που είναι κοντά τους, ρε. Και κόσμος που τέτοιο. Και δεν μιλάω μόνο για τις ΜΚΠΑΟ που είναι εκεί για... και για άλλους λόγους, ξέρω κι εγώ. Για να κονομάνε, να τα λέμε ξεκάθαρα. Έλεος ΜΚΠΑΟ κονομάνε. Όχι, ρε, το κάνουν γιατί το πιστεύουν. Εθελοντικά. Εθελοντισμός, ναι. Και εμείς στηρίζουμε. Κοίτα, πάνω σε αυτό, ας πούμε, τον 4ο π.Χ. αιώνα, ο Μέσανδρος είχε πει ξένους ξένιζε και σίγαρ ξένος γέση, φίλε. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε τώρα. Αυτό είναι άγνωστο κείμενο. Στείλτε τη μετάφραση και κερδίστε ραντεβού με τον κακό. Ο πρώτος αρχαιολόγος που μας ακούει, άμα στείλει τη μετάφραση. Για εκπαίδευση. Θα κερδίσει ένα γεύμα. Για εκπαίδευση. Ξένους ξένιζε και σίγαρ ξένος γέση. Γε, γάμα, απόστροφο, έση. Μέσα άνθρωπος. Βαθιά, πολύ νόημα. Πολύ νόημα. Αυτά. Εντάξει, να κάνουμε και μια πιο σοβαρή τοποθέτηση. Και πιο σοβαρή, από το Θεοδόση δεν γίνεται. Ρε, φίλε, άντε γεια, ρε. Για το μεταναστευτικό, λίγο την ησυχία παρακαλώ να έχουμε. Εδώ και πέντε χρόνια. Εδώ και πέντε χρόνια. Έξεσπασε ένας πόλεμος στη Συρία. Αυτοί οι μετανάστες έχουν γυρίσει όλες τις χώρες της Ευρώπης. Έχουν ξεκινήσει από Τουρκία, Ελλάδα, Σκόπια, Αλβανία, Γιουγκοσλαβία, Σλοβενία, Κροατία. Γεωπολιτικό. Άσε το τελειώσω το ρημάδι. Ναι. Γερμανία. Γεωπολιτικό Σουηδία. Είναι. Ναι. Ναι, όχι, θέλω να πω. Ναι. Ότι οι Σύριοι είναι πιο Ευρωπαίοι από τον Παναθηναϊκό και από την ΑΕΚ. Ωραία. Τι είπε ρε ο λόγος Θεός τώρα. Είχαμε και μια τοποθέτηση. Τι είπε. Συντρόλου. Συνεχίζουμε. Κάποιος άλλος θέλει να τοποθετηθεί για τους Σύριους που είναι πιο Ευρωπαίοι. Τι είπε ο Μάρε, φίλε, εντάξει, δεν το πιστεύω. Πολλά ναρκωτικά, ρε, άστο. Α, γηπαιδική φάση. Δεν νόμιζα ότι θα έχει τοποθέτηση σοβαρή. Και εγώ το νόμιζα. Και ξαφνικά. Πάμε στη σοβαρή αθλητική τοποθέτηση προϊόντος. Λοιπόν, ο Τράκης, γνωστός και ως Δημήτρης Γιαννακόπουλος, πρόεδρος του Παναθηναϊκού,
στο μπάσκετ της ΚΑΕ. Φαρμακοτρίφτης, φαρμακοβιομήχανος, πάρα πολλά λεφτά. Φάτε κοκάκιας, άρρωστος. Όχι κοκάκιας, έλαξε κόλλα τώρα. Σιγά το παιδί κοκάκιας. Επειδή... Εντάξει, ναι, sorry, δεν είναι. Επειδή υδρώνει λίγο και... Λοιπόν, κάλεσε τον Αγγελόπουλο για μονάκι. Τον ένα εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακού για να τα βρούνε, ρε παιδί. Τι ρίζει μονάκι. Και... Στο μπάσκετ, ρε παιδί μου, έχουν τις ομάδες μπάσκετ, είναι τσακωμένοι αυτοί, έχουν κάνει πόσες μηνύσεις ένα στον άλλον. Τώρα οι λεφτάδες, ξέρεις. Α... Και τον κάλεσε για ένα μονάκι, ρε παιδί μου, και είναι πρώτη είδηση στα αθλητικά. Ότι του Ποτράκη ψέψει σου, έλα να παίξω. Στο NBA εννοείς το PlayStation 4. Όχι, παίξουν μεταξύ του. Α, μεταξύ του. Ακριβώς όπως. Όχι, δεν παίξαν. Ακριβώς όπως ο Κάκουρης, δηλαδή. Έλα πάντα, α πούμε το παπάκι μου, κάπως έτσι. Αλλά σε αθλητικό στυλ. Ναι. Ωραία. Χαίρομαι. Για πάμε, για λέγε. Τι να πω, πολύ ωραία. Χαιρόμαστε. Αθλητισμός γενικότερα. Δηλαδή μου, οι δύο μεγάλοι ιδιοκτήτες και πολυεκατομμυριούχοι φέρνουν κοντά τις ομάδες έτσι, ξέρεις, να ξεπεράσουν τα προβλήματα που έχουν. Έτσι, γιατί δεν μπορούν να στήσουν κανένα ματσάκι. Πρέπει να υπάρχει μια διαμάχη, ρε παιδί μου, άσχετα τώρα αν ή πάνω είναι μαζί και τα τρώνε και τέτοια. Ή κάτω πρέπει να τσακώνται, να φοράνε μπλουζάκια και σημαίακια διαφορετικού χρώματος και να έχουν να τους χωρίσει κάτι. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Παιδάκια, πάμε να παίξουμε μπάλα. Θέλετε να παίξουμε μπαλίτσα, παίξουμε μπαλίτσα. Πλατεία ηρών, ρε Μαρούση, να γλιστράει και να σπάς πόδι, ρε. Να πούμε και ότι ο Θεοδόσης έκανε μεταγραφή μια σήμερα στα αθλητικά από τη Χαρά, πήγε στη Γιουβέντους. Ναι. Φεύγει για Ιταλία την άλλη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα η Χαρά γεύτηκε την πρώτη της νίκη στο Αντίφα Λίγκ. Να το πούμε ότι από την άλλη εβδομάδα δεν έχει Θεοδόση. Θα λείπει ο Θεοδόση γιατί θα φύγει να πάει να παίξει μπάλα. Βασικά. Θα είμαι Ιταλία. Όποιος σύντροφος έχει ταξιδέψει εκεί. Πες τα όλα όμως. Όποιος μας ακούει από το εξωτερικό. Μην καφιέσαι. Πες ότι πας δοκιμαστικά. Και αυτό τι είναι η περιέργεια σε κίνηση, ας πούμε, για να πας προς τα εκεί. Στη Γιουβεντούς. Ναι. Σε διαλέξανε για κάποιο λόγο. Κοίτα, για εξυγίανση του ποδοσφαίρου με φωνάξανε. Σίγουρα θα τα καταφέρουν με σένα. Έχει πάρει μαζί σταυρούς, ιστορίες, έχω δει εγώ τη βαλίτσα του. Τα πάντα έχει κομποσκήνια για τον κάθε παίχτη και για τους 11 και για τις αλλαγές. Ξέρω εγώ, τάματα. Θα δείξει την άλλη εβδομάδα λοιπόν αν θα με πάρει Γιουβέντους. Μάγκες, με έχετε πυροβολήσει με... Έχεις έρθει δύσκολη κατάσταση κι εγώ. Με πυραβλάκια. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι, πάμε για ένα διάλειμμα. Πάμε για διάλειμμα. Θα μπούμε μετά με ειδήσεις, έχουμε κάτι ηχητικά. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Ωραία, ωραία. Όλοι θα μπούμε δυνατά, γιατί τι ακούμε σήμερα. Κουβέντας Ρόγλι. Ωραία. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. International news and information. This is BBC World. Τίτλοι ειδήσεων, κουβέντα στην Τρόγλη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι δεξής. Ο Αλέξης Τρίπλας χρησιμοποιεί και τα δύο πόδια εισάξια στην μπάλα. Ο Βασίλης Λεβέντης είναι ο ορισμός του γιόλο. Ο Πάνος Καμένος παραμένει καμένος. Ο Τάκης Τσουκαλάς έμεινε νυφάλος για 24 ώρες και τελικά επέζησε. Ο Δημήτρης Κουτζουμπιλόφ, τα κόκαλα του Στάλιν. Ο Γιώργος Παπανδρέου γίνεται τρολ μέμε στο net, διαδίκτυον. Το ποτάμι μετά το συνέδριο πίσω δεν γυρνά. Κακό ψόφο, στα μέλη της Χρυσής Αυγής ευχήθηκαν άπαντοι τρογλωδίτες και ακόμα περιμένουμε. Ψόφο. Η φόβη γεννηματά είναι πολύ άσχημη για αρχηγός. Κακό αυτό. Βρέθηκε το πτώμα του Λαφαζάνη ξεχασμένο στο νομισματοκοπείο. Από τη βρώμα μάλλον το εντοπίσανε. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μας έμαθε τη λέξη «επονίδιστο». Και ο George Michael λέγεται Γιώργος Μιχάλης. Ήτανε οι τίτλοι ειδήσεων από την Τρόγλη. Τίτλοι ειδήσεων από την Τρόγλη του Θεοδόση. Πάμε.
Ο Μπογδάνος διαφημίζει ένα αντιμεγάλου ποσού, νέο σκεύασμα γλίτσας. Ο Τάκης Τσουκαλάς παρέμεινε νυφάλιος για 24 ώρες. Ο Θεοδός πάλι όχι, γιατί δεν άκουσε ότι το είπαμε. Πώς Θεοδός θα βάλει τη σπηλιά. Ήμουν απορροφημένος με το θέμα που έχω εδώ. Σας ετοιμάζω κάτι πολύ καλό, δυνατό τώρα. Δώσε. Λοιπόν, Νόμπελ Ειρήνης. Φύγε. Θέλω να μου πείτε αν μπορείτε να φανταστείτε κάποιον από τους 376 υποψήφιους, οι οποίοι είναι και ρεκόρ όλων των εποχών. Το 2014 είχαμε 278. Ναι. Ζούμε για τα Νόμπελ. Μαντέψτε κάποιον, ρε παιδί μου. Για την Νόμπελ Ειρήνης. Είναι και συλλογικότητες, είναι και άτομα, ας πούμε. Μικά Παόλη, Μενική και τέτοια. Ομπάμα, Μέρκελ, Σόιμπλε. Ποιοι άλλοι, ρε φίλε, μπορεί να είναι για την Ειρήνη. Ξέρω εγώ. Και πιο παλιούς ή μόνο καινούριος τώρα τελευταίους. Είναι για το φετινό. Τι έχουν κάνει φέτος, ρε παιδί μου. Ωραία, ωραία, ωραία. Έχουν κάνει πολύ Ειρήνη φέτος. Έχει και ο Τσίπρας μια θέση μέσα σε όλα αυτά. Εγώ τονίζω να το πω ότι και η Ελλάδα είναι ακόμα και εκεί, γιατί τα πάντα είναι ελληνικά, το έχουμε ξαναπεί. Νόμπελ Ειρήνης. Νόμπελ Ειρήνης. Λοιπόν, καταρχάς, ο Νόμπελ, ξέρετε τι έκανε και ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Για ρίξτε το. Θα σας πω σε λίγο. Ναι, εγώ ξέρω δεχνείς. Τι έκανε. Έκανε τη μαλακή και δεν κλείδωσε, ρε φίλε, με μια κεκλίδα όλη αυτή τη φάση και τώρα την έχουν εκμεταλλευτεί οι άλλοι και κάνουν αυτό το. Το πάρτι, πώς το πω, παιδί μου. Κύριε, κύριε. Ναι, ναι, πες μας το δώσει. Λοιπόν, θα σας ανοίξω τα μάτια τώρα. Ναι, ανάλυση το δώσει. Πάμε. Ο κατάλογος περιλαμβάνει 228 πρόσωπα και 148 οργανισμούς. Η ταυτότητα όλων αυτών παραμένει απόρριτη για 50 χρόνια, εκτός και αν εκείνοι που τους πρότειναν, π.χ. βουλευτές, υπουργοί ή άλλοι νομπελίστες και πανεπιστημιακοί καθηγητές, αποκαλύψουν δημοσίως την επιλογή τους. Τώρα, μεταξύ των φετινών υποψηφίων είναι κάτοικοι των ελληνικών νησιών που βοηθούν τους πρόσφυγες. Τι έχετε να πείτε? Λοιπόν, μέσα σε άλλο από όλους αυτούς, εγώ πιστεύω ότι είναι και ο κύριος Φούρναρης που έδινε με ψωμί στους πρόσφυγες να φάνε. Και καλώς θα είναι, γιατί εντάξει, ο άνθρωπος θα κάνει μεγάλη δουλειά. Αλλά για πες μας, είναι. Είναι συλλογικότητα αυτή, δεν ξέρουμε αν είναι ο Φούρναρης, μάλλον είναι μέσα στη συλλογικότητα. Α, τώρα θα μου πεις δηλαδή όχι είναι... ατομικά, για μη κάπα... Όχι, θα σου πω και ατομικά. Λοιπόν, έχει πέσει μέσα στην Άγγελα Μέρκελ, εννοείται. Φύγε! Νόμπελ Ειρήνης. Εννοείται, εννοείται. Ποιος έχει κάνει περισσότερη ειρήνη από την Άγγελα στην Ευρώπη? Μόνο θέτω. Ειρήνη. Κάποιος που παίρνει αμφεταμίνες σε ένα rave party. Αυτό το συμπέρασμα πρέπει να έχει βγει σε σχέση με το Χίτλερ, εποχές Χίτλερ με τώρα. Τώρα που πες Χίτλερ. Τι θυμήθηκα τώρα που πες Χίτλερ. Για πες. Γεννημένος στο Χόλμη το 1833, 22 Οκτωβρίου συγκεκριμένα. Εσύ ή ο Χίτλερ? Όχι, ο Άλφρεντ Νόμπελ. Ανακάλυψε κάποια στιγμή στην πορεία της ζωής του. Τι λέτε? Το Νόμπελ. Όχι, φίλε. Υποβρύχη ανάρκη. Το πιασές. Ειρήνη. Νόμπελ Ειρήνη σε αυτόν που ανακάλυψε την υποβρύχη ανάρκη. Δεν ξέρουμε αν είναι και αυτό μέσα στη λίστα. Δεν μας την έχουν αποκαλύψει. Και ίδρυσε εργοστάσιο παραγωγή σε μεγάλες ποσότητες. Εντάξει. Πάντως θα σας πω τους υπόλοιπους της λίστας που γνωρίζουμε, ας πούμε, ότι είναι σίγουρα. Για πες. Είναι η Αμερικανίδα ηθοποιός Σούζαν Σάραντον. Και τι λέει αυτή? Τίποτα, είναι για αυτή στο υποψήφιο για τον Νόμπελ. Τι παίζει με αυτή? Ηθοποιός είναι, γιατί να μην είναι, ρε παιδί μου, έχει παίξει κάποια ταινία ελευθεριακή, ας πούμε. DIY. Έλα, λοιπόν, οι πρωταγωνιστές της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Κολομβία. Ο Πάπας Φραγκίσκος. Βέβαια. Εκεί να πούμε όμως με τα καρτέλ. Ο Μαν που είναι στη μέση για τον deal, κατάλαβες. Είναι σκληρή φάση στην Κολομβία, παιδιά. Δεν Κολομβία, έτσι... Ευρώπη, κάπως πρέπει να ενωθούν οι εμπορικοί σύνδεσμοι της μαύρης αγοράς που κυριαρχεί τα πάντα. Φωταδισμός, ρε φίλε, και μαφία μόνο. Τίποτα άλλο. Μαφία, ντράξ, πόλεμο. Και στο Βατικανό. Ο dealer, ο μεγάλος. Και στο Βατικανό είναι δύσκολα, ρε παιδιά. Εντάξει τώρα. Φέρτε μου ένα τζίνι, ρε. Να γεμίσω μπόμπες, να μην τελειώνω ποτέ. Λοιπόν, ευχή, να μην τελειώνουν οι μπόμπες μου. Συνεχίζουμε. Ο Ντόναλτ Τραμπ. Γι' αυτός, νομπελίστας. Εννοείται και αυτός για τον Νόμπελ υποψήφιος. Ο Κογκολέζος γυναικολόγος Ντένις Μουκουέγγε. Ο Τραμπ, γιατί να μην είναι, ας πούμε, τι κάνει ο άνθρωπος, φίλε? Δεν έχει πει, έχει πει ότι είναι κατώτερη. Απλά του αρέσει να γλάβει σταυρούς.
Εντάξει, χόμπις. Χόμπις. Χόμπι, ναι. Οι άλλοι πετάνε σαΐτα. Τόσο ανάβει σταυρούς. Ναι, βρισκόμαστε εσείς στο σημείο που παγκόσμιοι οργανισμοί προτείνουν και άνθρωποι, παιδί μου, της διανόησης. Προτείνουν τον Τραμπ, παιδί μου, που είναι ένας τύπος που λέει ότι είναι κατώτεροι, οι Λατίνοι, αυτά. Και... δηλαδή, καταλαβαίνουμε που ζούμε κιόλας, ρε. Τον Πάπα ποιοι τον προτείνουν, Φραγκίσκο. Ο Θεός. Ο Θεός τον προτείνει. Ο Θεός μέσω της πίσης των πιστών του. Δηλαδή, εντάξει, είναι ένας κύκλος. Είναι ευκός καπνός, αφνικά, ο Πάπας. Όντως, αν όλοι οι καθολικοί τον προτείνουν, σίγουρα είναι και αυτός υποψήφιος. Και αν όλα τα παιδιά της γης καπνίζανε παρέα. Λοιπόν, σας κρατάω τα καλύτερα για το τέλος. Για πες. Εντάξει, πιστεύω αυτή είναι καλή υποψήφιος που διαβάζω εδώ. Είναι η Γιαζίντι Νάντια Μουράντ, η οποία δραπέτευσε από τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους που την κρατούσαν σκλάβα. Πράκτορας δηλαδή. Όχι, ρε, ξεκόλα. Έτυχε. Έτυχε. Απλά αυτή δεν θα πάρει τον Νόμπελ. Ναι, και τέλος, το καλύτερο. Η γυναικεία εθνική ομάδα ποδηλασίας του Αφγανιστάν. Γιατί, επειδή είχαν τα μόνο κότσια να που... πάνε να, εκεί πέρα ανάμεσα από τις σφαίρες να τρέξουν. Όχι, ποδηλασία ανάμεσα σε παπαρούνες. Σου λέει σε φαπαρούνες. Ούτε σε φαπαρούνες. Μόνο και μόνο που καταφέρανε εκεί πέρα σε, αυτό το... σε αυτή την κοινωνία, ρε παιδί μου, να βγουν μαζεμένες και να κάνουν ποδήλατο είναι. Και γυναίκες κιόλας. Όντως, ναι, ναι, δύσκολο. Και προφανώς και με στολή ποδηλάτη προφανώς. Δηλαδή με το, σκεφτείτε με εσείς ότι είναι υποψήφιοι τόσοι άνθρωποι και υπάρχουν σκληροί, υπάρχει πολύ σκληρή φάση από τη μία πλευρά και παράλληλα π.χ. έχει τη Μέρκελ η οποία ασκεί κάποια πολιτική και οικονομική εξουσία που είναι και αυτή σκληρή φάση. Και έχει και τα δύο άκρα, πάλι μέσα στα ίδιο άκρα, όχι ακριβώς άκρα, μέσα στο ίδιο τέτοιο, καταλαβες. Δηλαδή έχεις ανθρώπους που όντως, ρε παιδί μου, έχουν περάσει πράγματα, okay, και έχουν κάνει, και έχεις και ανθρώπους οι οποίοι είναι πίσω από όλο αυτό το κατασκεύασμα που δίνει Νόμπελ και τέτοια και όλη αυτή τη φάση, okay. Το έχουμε, το τυπώσαμε. Εμείς το έχουμε, οι υπόλοιποι δεν το έχουν. Το έχουν, ρε. Είναι σαν να λέμε ότι η ειρήνη είναι υποκειμενική, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ναι, έτσι, γενικότερα. Πάντως, παιδιά, αν θέλετε να μάθετε τον νικητή, 7 Οκτώβρη θα ανακοινωθεί. μπορεί να είναι μέχρι 3 πρόσωπα ή οργανώσεις, ας πούμε, το βραβείο και να το μοιραστούν, να το κόψουν στη μέση στο κύπελο. Ξαφτιλίκια. Εντάξει, μπορεί να το πάρει και ένας, επειδή είναι πολύ ειρηνικός. Ναι, μωρέ, σαν την Eurovision να πανηγυράκι έτσι για τα μάτια του κόσμου, βιτρίνες τώρα, ξέρουμε. Όχι, όχι, δεν θα φαίνονται. Η Τρόγλη, ξέρετε, θα ψηφίσει. Τσιφσαρό. Την άτυπη τρογλωδίτικη ομοσπονδία των φλογερών κοκτέιλ. Αυτό πρώτο παραμύθι τη Τρόγλη. Να ξέρουμε κιόλας που βρισκόμαστε. Νομπελίστες κι εμείς. Οργάνωση. Να πούμε δηλαδή μερικά οργάνωση. Μηνύματα. Ας τα πούμε. Μάλλον φίλος έχει στείλει για το χητικό πριν που βάλαμε τον Τζουκαλά που κάνει αυτή την καταπληκτική πολιτική ανάλυση. Τζουκαλάς Θεός. Έτσι είναι ρε κρυφο μπαόκια της πλάκας. Δεν ξέρω ποιο να αναφέρεται. Ο Μάμρα μας λέει καλή εκπομπή σύντρολη. Σας ακούμε από net. Κάντε και μια δοκιμή ανιστατική να ακούσετε και από το ραδιόφωνο 93.8. Μια ερώτηση από τον Μάμρα πάλι. Να δω λέει Game of Thrones ή μαλακία. Δεν ξέρω, οι απόψεις διέστανται. Μην το ξεκινήσεις, κακό. Πες Θεοδόση, πες το. Λοιπόν, δεν θα τοποθετηθώ απάνω στο Game of Thrones μόνο. Θα τοποθετηθώ γενικότερα σε αυτές τις σειρές με τα άπειρα επεισόδια τύπου Φόσκολος, οι οποίες καθυλώνουν το λαό, τρώνε τη ζωή του, ο κόσμος θα έπρεπε να είναι έξω, να ζει τη ζωή του αληθινά, στους δρόμους. Στις πλατείες, ζωντανά. Παρόλα αυτά, καθυλωμένοι όλοι πίσω από τις οθόνες τους, στα Facebook, στις σειρές τους. Όταν βγαίνουν έξω, πάλι στις σειρές τους είναι στο κινητό. Δηλαδή, έλεος ρε παιδιά, ζήστε λίγο αληθινά. Και για όσοι δεν ξέρουν, Καΐλα Θεοδόσης άνοιξε Facebook. Μπορείτε να το βρείτε, να συνομιλήσετε, να βγείτε έξω. Ευχαριστώ για αυτή την πάσα. Ήτανε πάσα όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Ήταν πρόλογος για να πούμε ότι έχει ανοίξει Facebook. Ποιος είναι αυτός ο Καΐλας? Καϊκής Θεοδόσης, έχει βάλει και τη φάτσα του. Μπορείτε να μπείτε να το δείτε, επειδή πολλές ρωτάνε για σένα, Θεοδόση. Τώρα μην μου κάνει φατσούλες. Όλοι για σένα ναι, ρωτάνε. Πάνω σκιάμος. Εδώ πέρα με οι τρογλωδίτες εδώ ευαισθητοποιήθηκαν και ανοίξαν ένα φουμπού στο Θεοδόση για να μιλάμε το λαό του. Πάντως πολύ ελευθεριακά τα λες για άνθρωπος του Θεού. Έτσι, με εξυγχρονίσαν. Δηλαδή πολύ... έχεις αλλάξει πολύ. Με έχουν εξυγχρονίσει. Τεχνολογία, είδες πράγματα που δεν τα έχεις σκεφτεί. Οι σύντρολοι εδώ πέρα με κάνουν και εμένα να μπω στον κόσμο της τεχνολογίας και του κυβερνοχώρου. Αυτά είναι δαιμόνια, Θεοδόση, να προσέχεις. Μιας και το Wi-Fi είναι δυνατό στη σπηλιά μου. Να προσέχεις αυτά τα δαιμόνια, τα σύρματα και τα έτσι. Να δεις τον παπά πολύ για το Φέρμπι. Καλώδιο μόνο θα δώσει. Καλώδιο. Φίλε, πιάνω 24 net. Έτσι, στη σπηλιά. Συντρόγλη. Φύγε. Με τη βοήθεια του Θεού. Με τη βοήθεια της αγώνας. Πάμε για τρογλωδίτη, θέλετε, να ακούσουμε λίγο. Να κάνω μια
ένα σερ εδώ πέρα έχει στείλει πάλι. Αχ, αυτή η φωνή του σου παλικάρι με κάνει να φαντασιώνουμε τόσα πολλά. Νομίζω ότι τα βγάζει το μυαλό σου αυτά τα πράγματα. Όχι, το λέει ξεκάθαρα. Υπάρχει, έχω και μάρτυρα. Και ένα σοβαρό αυτό που το έστειλε, τρει δηλαδή, νικάμε. Εντάξει, οκ. Πάμε να ακούσουμε για γιατρό Γλωδίτη. Εγώ τώρα να πεθάνω θέλω. Από πόσο να πάει, 100? Ούτε φοβάμαι εγώ το θάνατο καθόλου. Ούτε. Καθόλου δεν φοβάμαι. Και άμα κιόλας αρρωστήσω καμιά φορά, έρχονται και μου μιλάνε όλοι οι άνθρωποι. Και εγώ είμαι ξύπνια και εκείνοι μου λένε. Πώς πας, τι κάνεις. Ψευτιάς είναι αυτές. Τώρα έλειξε η προθεσμία μου. Πρέπει να φύγω. Τι να κάτσω να κάνω. Να κάνω τι. Τα παιδιά μου μεγαλώσανε. Τα αγκόνια μου μεγαλώσανε, παντρεύονται. Έληξε η προθεσμία μου. Ό,τι έζησες δηλαδή, έζησες αυτό θες να πεις. Έζησα βέβαια. Τόσο, πόσο να πάω. Ποια, όταν πεθαίνει ο άνθρωπος πού πηγαίνει. Πουθενά. Στον αέρα. Τελείωσε μου. Τελεία και πάρα. Πού πηγαίνει. Είδες κανέναν να έρθει από τόσα χρόνια, χιλιάδες χρόνια, χιλιάδες, εκατομμύρια χρόνια. Να επιστρέψει. Είδες κανέναν να έρθει. Να γυρίσει πίσω. Να γυρίσει πίσω. Πού. Αυτά είναι παραμύθια στις εκκλησίες, τα λένε να παίρνει λεφτά. Πώς το πες αυτό. Παραμύθια στους παπάδες να κοροϊδεύουν τον κόσμο ότι είναι κολοκύθια στην καραβάνα. Κολοκύθια στην καραβάνα, ε. Άμι. Τι νομίζεις. Τι είναι. Έχουμε έπειτα από 500.000 πόσο είναι χρόνια. Αν έχει έρθει κανένας ζωντανός από εκεί που πεθαίνει. Πού πάει. Στον αέρα. Πέφτει κάπου, τελειώνει. Τα τρώνε τα σκουλίκια. Αμή. Όποιος φοβάται το θάνατο είναι το χειρότερο πράγμα που υπάρχει. Εγώ Γιάννη σοβαρά το λέω. Εγώ δεν με ενδιαφέρει να πεθάνω ή αύριο ή τώρα. Έληξε η προθεσμία μου. Η αποστολή σου. Η αποστολή μου έληξε. Και έληξε και ωραία. Ναι. Γιατί να φύγω πίσω τα αγκόνια μου και τα παιδιά μου και ώρα η καλή. Άμα κλαίτε, εγώ δεν θέλω να κλαίτε και ούτε να... τίποτα. Κι άμα με ρίχτε στο χώμα μαναχάκι, αυτές τις βλακίες που κάνουν εκεί πέρα και φτιάνουν και ξέρω τι φτιάνουν. Και από ο πατέρας μου και κάτι πέρανε τι. Πούντος. Τσαχλαμάρης. Δηλαδή τι θες να σε βάλουν, τι ακριβώς να... Να με βάλουν κάτω στο τάφο και να με φύγουνε. Να λιώσω, όπως λέμε. Ούτε κυριά, λιβάνια και τέτοια. Τίποτα. Τι να τα κάνεις. Δεν είναι... Θες να γίνεις DJ, θες να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός, θες να γίνεις hacker, θες να γίνεις συλλέκτης μανταριών, θες να γίνεις πετυχημένος τρογλωδητής. Έλα τώρα κι εσύ στο ElectroGlee. Μέσα σε 2 χρόνια έμαθα να παίζω τέτρις με ένα χέρι. Με το άλλο... Είμαι 3,5 μήνες, 16 ώρες και 57 δευτερόλεπτα στο ElectroGlee. 59, 60... Είμαι 6 μήνες στο ElectroGlee και έχω μάθει να χτυπάω ελεκτές. Αποφύτησα πριν από 3 χρόνια το ElectroGlee και αύριο έχω την πρώτη μου συνέντευξη. Είμαι 2 χρόνια στο ElectroGlee και έχω μάθει τέλεια να χειρίζομαι ηλεκτρονική φυσαρμόνικα. Πλέον με ζητάνε σε πανηγύρια. Είμαι 4 χρόνια στο ElectroGlee και έχω μάθει να ραπάρω καλύτερα από το Θεοδός. Μετά από 1 χρόνο σπουδών στο ElectroGlee, έμαθα επιτέλους πώς θα χειρίζομαι το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Είμαι 4 χρονών και θέλω ο Άγιος Βασίλης να μου φέρει ένα τρογλωδίτη. Σ' αγαπάω, Άγιε Βασίλη! Κουβέντα στην Τρόγλη επιστρέψαμε.
ζωντανά από το πειρατικό και χαοτικό radio της πόλης. Όπα, σταμάτα. Κατελημένη συχνότητα. Σταμάτα, σταμάτα. Ποια εκπομπή είμαστε? Κουβέντα στην Τρόγλη! Έτσι, πάμε. Και όπως λέει και ο Ήπο, δεν φλωρέψαμε. Χειροτερέψαμε. Γιο, και δεν απαντάμε σε fans. Έχω μήνυμα πολύ οργάνα solo. Παιδιά, είστε γαμάτι, λέει, εντάξει. Αλλά αυτό το βασανιστήριο τη σταγόνα, ούτε πιο στυροπυρηνική μαζόχη, λέτε, δεν αντέχουμε. Είναι η ίδια μα η ζωή. Άμα δεν ακούς σταγόνα, είναι σαν να μην δέχεσαι τη ζωή μα που έχει γραφτεί μέσα από αυτόν τον ήχο τη σταγόνα. Γιατί τι είμαστε? Τρογλώδητες. Νερό που στάζει. Ναι, ναι. Νερό γενικότερα. Νερό που στάζει. Μέσα γενικότερα, νύχτα, πιάστε φίλε. Το. Κάντε το εικόνα. Φτιάξτε λίγο με τη φαντασία σα. Κάντε πραγματάκια. Μη στάξει, άμα παίξουν πολύ με τη φαντασία. Πρέπει. Όλοι. Θα έχουμε hip hop τρελό. Ιδονίζεται, όπως είπαμε, και ο πλανήτης ο Λάκερος, άνοιξε ξανά, θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη και όλα αυτά. Συγγνώμη, γιατί πρέπει να το πω, γιατί δεν μας βλέπουν, μας ακούνε μόνο. Έχουμε συνεννοηθεί πριν την εκπομπή για να μην πατάνε στον άλλον, να σηκώνουμε χεράκι και είναι τραγικό, επειδή είναι, λες, είμαστε στο σχολείο, ξέρεις. Κύριε, από! Θα έχουμε hip hop τρελό από το 98. Έτσι νομίζω, πιο μετά θα χώσουμε. Θα έχουμε. Ναι, θα έχουμε. Εδώ όλοι, εδώ η τρελή MC. Hip hop και σε λίγο, λοιπόν, στέλνετε, ευχαριστούμε για τα μηνύματα, για την αγάπη, για το μίσο σας και όλα αυτά. Γουστάρουμε την επικοινωνία. Ανταποκρινόμαστε όσο μπορούμε. www.radio98fm.org το site. Εκ δεξιών η επικοινωνία, αποδείξει ότι δεν είστε ρομπότ, ρεγαμότο, Charlie Chaplin και τα σχετικά. Τηλέφωνο για την επικοινωνία, ποιος πάει για 27 ευρώ. Κάποιος? Έλα, τα παίρνω εγώ. Μου κάνετε και τις λοιπόν, δύσκολες να μου. Τηλέφωνο 210-77-23-144, κινητό 67-56-56-26-5, www.radio98fm.org, από εκεί πέρα μας ακούτε, αλλά έχει και μια φόρμα στα δεξιά που μπορείτε να μας στείλετε μηνυματάκια κατευθείαν μέσα στο στούντιο. Και όποιος δεν κατάλαβε μπορεί να μπει στο www.radio98fm.org, έχει μια στήλη στα δεξιά. Έχει μια φόρμα εκεί πέρα και μπορεί να στείλει. Εκεί μπορείτε να μας στείλετε μηνυματάκια και κατευθείαν μέσα στο στούντιο. Στο www.98fm.org. Ναι, εκεί ακριβώς. www.98... Που, άμα θέλει κάποιος να στείλει μήνυμα, πού στέλνει, γιατί δεν θυμάμαι. www.98fm.org. Φτάνει, έτσι, να πούμε ότι έπεσε και το site, τρογλωδίτες, μας φάγανε οι haters, έτσι. Αυτός ο βόθρος, τα καθιζήματα. Οι haters του σήμερα, οι likers του αύριο. Άμα δεν έχουν γούστο οι άνθρωποι, τι να πεις. Και στυλ. Γενικά πάντως εκπέμπουμε. Ναι, ναι. Να σας το έχω πει. Τρογλωδίτεςblog.wordpress.com προσωρινά. Α, καλή φάση. Έχουμε νέα από το μέτωπο. Και εντάξει, θα την βρούμε τη φάση, θα την οργανώσουμε πάλι. Ναι, έτσι. Λοιπόν, η ώρα πήγε 11 και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε το παραμύθι. Να ακούσουμε παραμύθι. Ναι, δεν ψήνεστε. Επίσης, να ζητώ συγγνώμη στη Λέη από την υπαλλήλεια, αλλά ξέρεις τώρα πώς είναι αυτά. Δεν είμαι καλός στην ανάγνωση. Λοιπόν, παραμύθι και γυρνάμε. Ναι, πάμε για ένα δεκάλεπτο παραμυθάκι. Να πούμε σενάριο, διαλόγους και αυτά. Ο πιο φανατικός θαυμασής εκπομπής, ρε παιδί μου. Νέτρινος. Και οι υπόλοιποι δώσαμε λίγο από τη φάση μας και φτιάξαμε και αυτό τέταρτο παραμυθάκι να πούμε στην Τρόγλη. Είμαστε βουρκωμένοι. Έχουμε ξεκινήσει να γράφουμε όχι για μικρά αλλά για μεγάλα παιδιά. Διάφορες ασυναρτησίες και τέτοια. Λοιπόν, πάρτε το αυτό. Πολλά κοινωνικά μηνύματα. Ευχαριστούμε, Νέτρινε. Την αγάπη μας στον ομό Μαγνησίας και ο Λούθε γενικότερα. Πάμε για το παραμύθι. Ομή δημιουργία μπορούμε να πούμε. Να φύγει το βίντεο. Φύγε βίντεο. Και επιστρέφουμε. One who lives in a cave. Κάποιος που ζει σε μια σπηλιά. One who lives in a cave. One who lives in a cave. Κάποιος που ζει σε μια σπηλιά. One who lives in a cave. Μια φορά και έναν καιρό, σε μια χώρα μαγική, την Τρολάδα, που ανήκει στη Χεστόπη, ζούσε ένας τρογλωδίτης, ο Τραλαλάς. Ο Τραλαλάς λοιπόν ζει στα προάστια της Γόβλο, μαζί με το αγόρι του, τον Τρολολό, σε μια σχετικά μικρή πόλη.
κατέφυγαν εκεί πριν λίγα χρόνια, όταν έμαθαν οι φασίστες της πόλης ότι είχαν σχέση μεταξύ τους. Για να τη γλιτώσουν, έκαναν κατάληψη σε μία μικρή σπηλιά. Εκεί ο Τραλαλάς παντρεύτηκε τον καλό του πριν λίγες μέρες, διότι η κυβέρνηση Γλίτσισα έδωσε δικαίωμα παντριάς σε όλα τα ωραία ζευγάρια. Το προηγούμενο διάστημα παντρευόντουσαν μόνο οι άσχημοι. Ένα πρωινό, ο Τρολολός λέει στον Τραλαλά πως θέλει ένα παιδί. Αλλά ο Τραλαλάς του θυμίζει ότι δεν μπορούν ακόμα να έχουν γιατί απαγορεύεται από τον νόμο. Ο Τρολολός όμως είχε έτοιμη την αντιπρόταση και ένα τρογλομεγάλο σχέδιο. «Λοιπόν, Τραλαλά, είσαι φλόρος. Ο γάμος σε έκανε μεγάλη κότα. Θα πάμε να υιοθετήσουμε ένα». «Μα τι λες, γλυκέ μου τρογλόδιτη. Είναι δυνατόν. Μα δεν μπορούμε». «Σκάσε κι άκου. Θα πάμε στην Αγλίνα και θα πάμε να κλέψουμε ένα από το μεγάλο σηματόπλεγμα». «Τι είναι το μεγάλο σηματόπλεγμα?» «Το μεγάλο σηματόπλεγμα είναι μέρος που έχουν φυλακισμένους τρογλομετανάστες. Από την άλλη ήπειρο την τοπική. Και τους φυλακίζουν εκεί και τους έχουν σαν σκλάβους στα χωράφια και στα σκατοπαρασκευαστήρια. Και έχει και μικρά παιδιά εκεί, ρε. Έτσι θα βρούμε ένα παιδί χωρίς γονείς και θα το πάρουμε». Έτσι έπεσε η νύχτα και οι αγαπημένοι μας τρογλωδίτες κατέστρωναν το μεγάλο σχέδιο. Το επόμενο πρωί μάζεψαν τα πράγματά τους, πήραν το λίθινο μαξάκι τους και ξεκίνησαν για το μεγάλο ταξίδι. Στο δρόμο όμως συνάντησαν τους τρολαγρότες, κάτι περίεργα πλάσματα με φαλούς στο κεφάλι και αειδιαστική φωνή. Οι τρολαγρότες είχαν κλείσει το δρόμο με τα μεγάλα λίθινα τρίκυκλά τους και δεν άφηναν κανένα να περάσει. Μαζί τους όμως ήταν κάποιοι τρογλοφασίστες και κάποιοι τρογλαριστεροί, όπου κάναν παρέα όλοι μαζί, έψιναν λουκάνικα, φρούτα και κάναν και βιολογικά φου. Οι φίλοι μας δεν μπορούσαν να περάσουν και έπρεπε να βρουν μία λύση. Σκέφτηκαν λοιπόν να πάνε με τα πόδια και έτσι και έκαναν. Πέρασαν ανάμεσά τους μέχρι που ένας τρογλαγρότης καταλαβαίνει ότι είναι ζευγάρι και αρχίζει να τους βρίζει και να τους γιουχάρει. «Ουστ παλιάνο μαλλιάριδες, φύγετε από εδώ, φύγετε ή μάλλον πάνω τους». Ο Τρολολός τότε είδε ένα τεράστιο τριαξονικό λίθινο που ήταν φορτωμένο με φράουλες και έγραφε πάνω του το μεγάλο σειρματόπλεγμα. Σκουντάει τον Τραλαλά με νόημα και του λέει: «Πάμε να φύγουμε γρήγορα. Θα πάμε μέσω θάλασσας στο μεγάλο σειρματόπλεγμα». Το κλέβουν αμέσως και κατευθύνονται στο κοντινότερο λιμάνι της πλάτσας. Με το που φτάνουν, μπαίνουν σε ένα φουσκωτό και αρχίζουν να πορεύονται προς το μεγάλο σειρματόπλεγμα. Η θάλασσα ήταν ήρεμη, όταν ξαφνικά ακούσαν ένα ελικόπτερο από πάνω τους. Ο Τραλαλάς τρόμαξε τόσο πολύ που αμύνθηκε επί τόπου με μία χλέπα που κόλλησε στο τζάμι του και αυτό έφυγε. «Μπράβο Τραλαλά, είσαι πολύ καλό στο σημάδι». «Σε ευχαριστώ, Τρολολό. Και εσύ καλός είσαι όταν θες». Οι δυο μας τρογλωδίτες κοιμήθηκαν για λίγο, όταν ξαφνικά η θάλασσα άρχισε να αναστατώνεται και η βάρκα άρχισε να κουνιέται πιο πολύ από πριν. Σηκώνεται ο Τραλαλάς και βλέπει μπροστά του ένα μεγάλο κομμάτι ξηράς με μεγάλους τοίχους από σειρματοπλέγματα γύρω-γύρω. «Τρολολό, σήκω, φτάσαμε. Είμαστε στο μεγάλο σειρματόπλεγμα». «Κάτσε να δέσουμε τη βάρκα». Κατεβαίνοντας από τη βάρκα, βλέπουν ότι το μέρος φυλασσόταν από τα σκληρά μα και χαζά πλάσματα, τους μπάτσους και τα ματ. «Ωραία, Τρολολό. Τι θα κάνουμε τώρα?»
Μη φοβάσαι. Θα πάμε να βρούμε κρυφά έναν τρογλωδίτη μετανάστη από το Καπαρόκο και θα μας βοηθήσει. Έτσι λοιπόν, πάνε από τη σκοτεινή και πιο αφύλαχτη πλευρά του φράχτη να βρούνε το κονέ τους. Πλησιάζουν το σειρματόπλεγμα και μουγκρίζουν ψιθυριστά 16 φορές. Τότε τους πλησιάζει ένας μικρός όμως τρογλωδίτης και τους ρωτάει φοβισμένα τι θέλουν. Τι κάνετε εδώ εσείς, τι θέλετε από μένα? Ψάχνουμε τον τρογλωδίτη μετανάστη. Εγώ είμαι αυτός, τι θέλετε? Θέλουμε να πάρουμε ένα παιδί που έχει ανάγκη από γονείς. Μπορώ να σε βοηθήσω, αλλά εσείς μπορείτε να βγάλετε κάποιους από εδώ. Έγινε. Είμαστε σύμφωνοι. Ο Τραλαλάς και ο Τραλαλός καταστρώνουν ένα σχέδιο πώς θα σκοτώσουν αποτελεσματικά τους μπάτσους και τα ματ. Λοιπόν, Τραλαλά, θα τους δείξουμε πρώτα τρογλοκλανίδια και μετά για σιγουριά θα τους κάψουμε ζωντανούς. Συμφωνώ, Τραλαλό. Αλλά πρέπει να ετοιμάσουμε τα κοκτέιλ. Λίγα μέτρα πιο μακριά κατασκηνώνουν και ετοιμάζουν τα κεράσματα. Πρώτα τρώνε 3 κιλά φασόλια ο καθένας και γρήγορα μετά ετοίμασαν τις μαργαρίτες. Με το που τελειώνουν ξεκινάνε να τρέχουν προς την είσοδο για να μην φύγει η ποιότητα του πολύτιμου αυτού αερίου που βρισκόταν καλά αποθηκευμένο στο έντερό τους. Φτάνουν στην είσοδο άμεσα και ο Τραλαλάς φώναξε. Τρολολό, αν μ' αγαπάς, δώσε το καλύτερο σε αυτό. Ρίξε! Για σένα, Τραλαλά μου! Τραλαλά! Για σένα! Για σένα, Τραλαλά! Σε λίγα δευτερόλεπτα, το μέρος είχε ζωτικά νεκρώσει. Η ατμόσφαιρα ήταν μια απελπισία. Αλλά οι δυο μας τρογλωδίτες, όρθιοι και πιο ζωντανοί από ποτέ, απολάμβαναν αυτό που είχαν δημιουργήσει. Έτρεξαν λοιπόν να φέρουν τις κρυμμένες μαργαρίτες και ξεκίνησαν να καίνε τα πάντα. Μέχρι και το τελευταίο απέσιο χαζόπλασμα που φύλαγε εκείνο το μέρος. Μετά από λίγα λεπτά, μπήκαν μέσα από τον τοίχο και άρχισαν να ψάχνουν τον τρογλωδίτη μετανάστη. Όλοι, μα όλοι, μάζευαν τα πράγματά τους και άρχισαν να φεύγουν τρέχοντας. Τρολολό, τι θα κάνουμε τώρα? Μη φοβάσαι, θα ψάξουμε παντού. Γρήγορα όμως, γιατί θα έρθουν οι τρογλαγρότες να διαμαρτυρηθούν. Πέρασε πολλή ώρα, αλλά ο τρογλωδίτης μετανάστης δεν ήταν πουθενά. Έτσι όπως έψαχναν, άκουσαν ένα σιγανό, αλλά ασταμάτητο κλάμα. Το ακολούθησαν και είδαν ένα μικρό τρογλοπεδάκι σε μια γωνιά κρυμμένο να κλαίει. Μην κλαίς μικρό. Πώς σε λένε? Τράμπλι. Θα σε πάρουμε από εδώ γρήγορα. Τέλος, οι φίλοι μας, αφού πήραν αυτό που ήθελαν, έτρεξαν προς τη βάρκα και άρχισαν να κοπηλατούν γρήγορα για πίσω. Γύρισαν στη σπηλιά τους οι τρεις τους και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς χειρότερα. Ενενήντα τρεις και ογδόντα, όντα, όντα. Συντονίσου είναι μπόμπα, μπόμπα, μπόμπα. Μας ακούν και στη Μαγιόρκα, όρκα, όρκα. Φρεντερίκο Γκαρθία, λόρκα, λόρκα. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό εγχείρημα ελεύθερης έκφρασης και αντιπληροφόρησης 98FM. Στους 93,8 μεγάκυκλους κατηλημένη συχνότητα. Επιστρέψαμε, κουβέντα. Κουβέντα στην τρόχλη! Λοιπόν, σήμερα
πιο βρωμερή από ποτέ μες στην υπόγα μας. Καταστρώνουμε τα σχέδια μας για να καταστρέψουμε αυτό το σάπιο κόσμο. Νέτρινο στέλνει τις ευχαριστίες του για το παραμύθι που δημιουργήσαμε με το κείμενό του. Και εμείς ευχαριστούμε για τη φαντασία του, για τη δημιουργία. Έτσι, η δημιουργία είναι κάτι ατόφιο, είναι κάτι πρώτο, γουστάρουμε. Εξάλλου το φως δεν είναι μια ανόητη θρησκεία. Ναι, ακριβώς. Γιατί τι, είμαστε φως και σταγόνες. Και ποιος το έχει πει αυτό, ποιος το έχει πει αυτό πρώτος. Φως, παιδιά, στην Δημοκρατία. Ναι. Φως. Ο Καρατζαφύρης. Ο Καρατζαφύρης ήταν αυτός. Θα χυθεί άπλυτο φως μετά όταν αυτές οι ατάκες. Επιστρέψαμε. Έσκασαν και σταγόνες. Εντάξει, θα γίνουμε καλά. Θα γίνουμε καλά, αδέλφια. Εντάξει, μπορούμε όλοι μαζί. Όχι καθένα στην τρόγλη του. Τα 27 ευρώ. Ποιο θα πάρει 27 ευρώ. Εγώ πήρα, ο Παλικάρης πήρε. Ποιο άλλο θα πάρει 27 ευρώ. Ραδιοζώνης ανατρεπτικής έκφρασης 93,8. Αλλιώς, θέλετε να επικοινωνείτε και όχι απλά να μας ακούτε. Σταθερό 210-77-23-144. Κουνητό 697-56-56-265. Το πουλάει, μαλάκα. Είναι σιγά, μπράβο. Λέει σε ρήμα. Και η πανέμορφη φόρμα του σταθμού μας. Στην μας οποία... και σας, δεν είναι δικός μας. Από μας για σας. Με αγάπη. Κώστης Παλαμάς. Radio98fm.org, δεξιά εκεί θα δείτε ένα τετραγωνάκι που μπορείτε να βάλετε κι εσείς τα συναισθήματά σας μέσα. Το λιθαράκι σας αυτή την εκπομπή, ζωντανά, .org, όχι org που μπερδεύουν κάποιοι. Μιας και πες λιθαράκι, έχω τοποθέτηση προϊόντος, άμα θέλετε να ακούσουμε. Έχεις και τοποθέτηση προϊόντος. Είναι το πρώτο ηλεκτρονικό ταφικό καντήλι, λέει, στον κόσμο. Βάλε. Μου το στείλανε. Βάλε, Θεοδόση, να μας πούμε μετά τη γνώμη. Ναι. Ταφικό, αλήθεια. Ταφικό. Ναι, ρε φίλε. Από το ρωσικό, ξέρεις εσύ. Καλό είναι, πάει. Ήθη και έθιμα, καταστάσεις που προσμετρούν χρόνια πίσω, ιερές παραδόσεις που κουβαλάμε, κληρονομιά των προγόνων μας, να σιγοσβήνουν στο πέρασμα του χρόνου. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι διαγράφουμε κάθε τι που θυμίζει εικόνες και αναμνήσεις, κυρίως όταν αυτές αφορούν τα πλέον αγαπημένα μας πρόσωπα. Ανθρώπους που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Οι εικόνες αυτές όχι μόνο δεν σβήνουν, αλλά πολλές φορές προκαλούν και απίστευτες ενοχές. Αισθανόμαστε ότι τους ξεχνάμε. Πόσες φορές μας βασανίζει η σκέψη ότι μέσα στα προβλήματα της καθημερινότητας δεν έχουμε βρει το χρόνο να ανάψουμε ένα κεράκι σε ανθρώπους που έχουμε χάσει. Τις εσώψυχες αυτές διαμαρτυρίες μπορείτε να προσπεράσετε τώρα με το ταφικό καντήλι. Προσευχηθείτε για τους ανθρώπους που διαπερνούν γλυκά τη σκέψη σας και γαληνέψτε την ψυχή σας με το πάτημα ενός κουμπιού. Μέσω του ίντερνετ και της τεχνολογίας προκαλέστε ανάφλεξη και δώστε φως στο καντιλάκι που συντροφεύει τις ψυχές των δικών σας ανθρώπων. Ο τρόπος πλέον είναι απλός. Το ταφικό καντήλι μπορεί να ανάβει όποτε εσείς το αισθανθείτε και από όποια απόσταση και αν βρίσκεστε. Στοιχίζει μόνο 45 ευρώ και μόνο για όλους εσάς που μας βλέπετε. Ενεργοποιήστε τις μνήμες σας νοερά. Τώρα. Πολύ ωραία. Κλεμμένη μουσική από το Conan είναι. Σηκωθείτε όλοι τώρα και πηγαίνετε αγοράστε το καντήλι, το ιερό καντήλι εδώ πέρα. Σκέφτεσαι και ανάβει. Σας το προτείνω και εγώ, ανεπιφύλακτα. Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται. Θα σου πω κάτι. Πίσω από αυτό και πες μου, Θεοδόση, ποιος κρύβεται, ποιος αρχιερέας κρύβεται πίσω από ό,τι η μπίζνα αυτή, γιατί δεν παίζει. 30 ιερές μονές συνιστούν αυτό το καντήλι. Δηλαδή θες να μου πεις ότι η φάση είναι κολεκτίβα. Αυτοί ξέρουν, ακριβώς. Συντρόφια. Τώρα εξηγείται δηλαδή που είσαι χριστιανός. Γιατί ο χριστιανισμός είναι αναρχισμός. Χριστιανός και αναρχικός. Μόνο που δεν γκες. Εντάξει, και στις λαμπάδες. Κάτι είναι και αυτό. Δεν λιβάνια. Αρέσει. Και λιβάνια. Και κανένα μπάφο. Ποτέ, απλά εσύ δεν ξέρει. Τίποτε, ρε μαλάκα, το έχει πει μόνο σου στο hip hop, το ξέχασε. Στο hip hop. Το hip hop είναι ασυλία, τα έχουμε ξαναπεί. Μην τα μπλέξει. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Είναι σαν μια ταινία.
Αν παίξω σε μια ταινία, δηλαδή, θα είμαι ο Θεοδόσης ο ίδιος. Σαν να μας λες ότι είσαι ψεύτικος, δηλαδή, σε κάθε εκπομπή που έρχεσαι εδώ. Σαν να μας λες, τη ρήμα σου δεν είναι αληθινές, δεν το ζεις. Όχι, δεν θέλω να σας πω αυτό. Θέλω να σας πω απλά ότι το ραπ είναι από μόνο του ψεύτικο. Θεοδόση πουθενά δεν πας. Καλά, έτσι, βλέπω να σε κυνηγάνε ραπερόνια μετά το τέλος της εκπομπής. Τη βιτρίνα θα τη σπάσουμε εμείς μόνο μια στη δικιά σου, τη στιά σου να τα ακούς εσύ εκεί με τους δικούς σου τους τυφλούς, τους ανάπηρους, τους MC που νομίζεις εσύ. Έλα, λέγε. Πάμε, επόμενο θέμα. Παραγωγή θες τώρα εσύ από τώρα? Όχι, όχι, δεν θέλω. Απλά βλέπω το Θεοδόση έτσι εκεί πέρα και προσπαθώ να του δώσω λίγο όθηση να πει και αυτός καμία μαλακία, αλλά εκεί χριστιανικά. Εκεί σκυμμένος. Μια είναι η ουσία. Κάποιος... είναι η μαλακία. Κάποιος ρωτάει άμα παίζει αντιμπατσικό κατήλι. Σου σπάω τα ενία. Τακιτσάν, α, ου. Α, ου, σε σπάω εγώ και σου κάνω κουμφού μες στη μάπα σου. Λοιπόν, κουμφού, ανέβασα ένα πολύ ωραίο με κουμφού τώρα. Μπορεί να δει ο λαός. Έχει φίλο τον... Κάνει πρόμο το προφίλ του, είναι τόσο εσχρός. Είναι τόσο εσχρός. Κάνει πρόμο το προφίλ του μέσω ραδιοφώνου. Ναι, γιατί εγώ θα δώσω, είμαι καλύτερος εψί, έχω τους καλύτερους φίλους, πιο πολλούς. Ρωτάνε μα παίζει αντιμπατσικό καντήλι εδώ πέρα. Το Περμεδούλη πριν δώσετε σημασία. Άμα μάθουμε κάτι θα ενημερώσουμε. Αντιμπατσικό καντήλι. Θα το βγάλει το Μεδούλη. Και καλά τη φάση. Δεν έχω καταλάβει το project ακόμα. Με αυτό είχε ένα νόημα, ότι συνδεώσουμε Wi-Fi. Έχετε ώρα να σου κλέψει κάτι από τον τάφο, από το μνήμα, από το οίκο. Α, και βαράει συναγερμός. Και βαράει, ναι. Τι... αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Ήρθες να μου πάρεις τον αναπτήρα μου να ανάψεις το δικό σου καντήλι. Είναι και καντήλι και είναι και σαν φύλακα. Και σύστημα συναγερμού, ναι. Σαν ένα σκυλί απ' έξω, ας πούμε. Που φωτίζει. Καντήλι παύλα σκύλος. Είναι μεγαλείο αυτό που προσφέρει το telemarketing. Δεν είναι αστεία, δηλαδή. Είναι αυτά τα έξυπνα προϊόντα που αλλάζουν τη ζωή σου. Ένα βήμα μπροστά. Πριν είπε ξεκάθαρα η κοπελιά στο διαφημιστικό ότι εάν δεν μπορείς να πας, αν τον σκέφτεσαι και ξέρεις, θα το κάνει αυτό για σένα. Θα είναι εκεί, θα το ανάψει. Πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτή η πράξη, ξέρω και εγώ. Και θα ανάψει πόσο... το LED, να φανταστώ μία, έτσι. Από τις μεγαλύτερες εξελίξεις, ας πούμε, μέσα στην ιστορία για την κοινωνική εξέλιξη των ανθρώπων ήταν το πλυντήριο, σκέψου. Ναι. Κέρδισε η άλλη, να πούμε, όλη τη μέρα, σκέψου, για να κάνει μια μπουγάδα με ένα κουμπί. Άλλαξε όλη και μπόλικο ρεύμα. Ε? Και μπόλικο ρεύμα. Και μπόλικο ρεύμα, ναι. Ρεύμα είχαν τότε. Πιο... ναι. Ήταν η πρώτη πελάτη, ήταν light η κατάσταση. Ναι. Λοιπόν, θα πεις γιατί είναι για αυτό το θέμα, Θεοδόση. Ηλεκτρονικό καντήλι Wi-Fi. Βγείτε από τον κυβερνοχώρο, ρε παιδιά. Πιο ηλεκτρονικό καντήλι. Περπάτα, πήγαινε μόνος σου, άναψέ το. Ακριβώς αυτό. Γυμνάσου λίγο. Ζήστο, μύρισέ το. Γύρισέ το. Ζήσε το Θεό μέσα σου. Άσε την ενέργεια αυτή τη θεϊκή να σε διαπεράσει. Έτσι όλο το μυστήριο, όλο είναι ένα μυστήριο όλο αυτό το πράγμα. Άμα δεν γίνει όλο σωστά, χαλάει. Δεν γίνονται μαγικά, δεν πετυχαίνουν. Λοιπόν, και επειδή δεν είμαστε αμόρφωτοι, άσε ρε που το πειράζεις, βάλ το πίσω. Και επειδή εδώ δεν μιλάνε τα παιδιά, θα πω, επειδή λέμε ότι όλα είναι ελληνικά φυσικά, δεν χρειάζεται, έχουν αποδειχθεί αυτά οι γνωστότεροι. Είδαμε εδώ στη μηχανή του χρόνου που τόσο πολύ μας επιμορφώνει με τα άρθρα της κάθε φορά. Και λέει τα SMS ήταν αρχαιολινική εφεύρεση. Εννοείται, εννοείται. Δημιούργησε τον υδραυλικό τηλέγραφο και έστελνε έτοιμα μηνύματα όπως παύσατε πυρ σε μεγάλες αποστάσεις με ακρίβεια. Έτσι, υδραυλικός τηλέγραφος. Δηλαδή, πολύ καλή φάση. Εξφενδόνιζε τα μηνύματα κάπως στην αντίστοιχη... Ναι, κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Ήταν μια συσκευή που, με την οποία μπορούσαν να στείλουν διάφορα μηνύματα, όπως συμβαίνει σήμερα, σαν τις συσκευές κινητών. Πώς. Που ήταν κλασικά. Έφτιαχνα μια σφεντόνα, ναι, και το πέταγα ένα χιλιόμετρο μακριά και το βρίσκεις εσύ. Και λοιπόν, περπάταγε κάποιος τους καϊοκύβος στο κεφάλι. Ο υδραυλικός τηλέγραφος είχε τη δυνατότητα αποστολής 20 τέτοιων μηνυμάτων, προσαρμοσμένα φυσικά στις ανάγκες εποχής, όπως πάσατε πυρ και τέτοια. Ήταν ένας χάλκινος κύλινδρος που είχε νερό στη βάση. Πιο βάρη του. Δηλαδή. Ναι. Εκεί επέβλεπε ένας μεγάλος φελός, όπως όλοι μας. Πάνω στον κύλινδρο ήταν στηριγμένα σε όρθια θέση τα έτοιμα μηνύματα. Είχε τα έτοιμα, σαν πρόχειρα, κάποια έτοιμα. Και μετά στο κάτω μέρος είχε μία μικρή βρύση, ένα κούρνος όπως λεγόταν εκείνη την εποχή, ενώ γύρω-γύρω υπήρχε μία λεκάνη. Μία ίδια συσκευή υπήρχε και στην απέναντι πλευρά, όπου πήγαινε το μήνυμα.
Έτσι γινόταν εφικτή επικοινωνία μέσα στον μπουμπό και στο δέκτη. Αντίστοιχα και στις δύο πλευρές υπήρχε ένας χειριστής. Με λίγα λόγια, καζανάκι τραβάγανε δηλαδή και έπαιρνε. Όχι, ήταν με. Από ό,τι καταλαβαίνω εδώ. Hello, βίβλος, Περιστέρι. Στέλνω. Εντέρε, φίλε. Ναι, ήταν και old school. Όχι, ήταν και. Εντάξει. Βοηθάγαν και τα ζώα, ρε παιδί μου. Τώρα εδώ το κάνουν αυτό, ξέρεις. Με υδραυλική, ρε παιδί μου, το κάνανε. Με υδραυλική. Απλά ήταν στάνταρ. Πέρα ένα τέτοιο και ανάλογα με αυτό που θέλανε να ρίξουν, έβλεπε και ο άλλος το αντίστοιχο από απέναντι. Πρώτη μορφή ζώα... τέτοιο. Γραφειοκρατία, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Οι πρώτοι αντισπισιστές ήταν Έλληνες, μάλλον, έτσι. Βέβαια. Αυτό τώρα. Που... Εννοείται. Βοηθάγαν και τα ζώα. Α, με τα Περιστέρια γι' αυτά. Και τώρα το βοηθάμε. Τώρα. Δεν είναι αντισπιστικό αυτό, γιατί ερωτήθηκε το Περιστέρι ότι θέλει να μεταφέρει το γράμμα σου. Μα, ή το καπηλεύεσαι εσύ. Θέλει, έχει φτερά, άρα ελευθερία. Σκέψου ότι δεν θα το πάει ποτέ, θες να μου πει. Αν δεν θέλει, δεν το πάει ποτέ. Ένα Περιστέρι, φίλε μου, δεν έχει αλυσίδες. Ξέρεις εσύ τη ψυχολογική, ας πούμε, τέτοια αυτό, έχουν τα Περιστέρια. Αυτό που πηγαίνει το γράμμα. Ξέρεις, σημαντικό πράγμα είναι που το Περιστέρι νιώθει. Που πηγαίνει το γράμμα. Ναι, ρε, φίλε. Πληρώνεται τις περιορίες του. Είναι δηλωμένο κάπου. Πετάει το ψηλά. Αν πει το Περιστέρι, είναι αλητία. Εκεί στα δυτικά χαιρετίσματα. Ρε, το πάει το γράμμα το Περιστέρι. Ρε, τι δουλειά κάνεις, πάω το γράμμα. Δεν είναι υποτιμητικό, ρε, φίλε, για το Περιστέρι. Το έχεις ρωτήσει πώς νιώθει. Πήγαινε ένα γράμμα για μισό κιλό καναβούρι. Δεν τα βλέπει δηλαδή που κάνει. Η μοναδική αλυσίδα του Περιστεριού είναι η τέτοια του, η πείνα του. Τίποτα άλλο. Μα αυτό. Δεν έχει άλλο εγκέφαλο. Νομίζω ότι μόνο αυτό σκεφτείτε το πόσο φάει. Που κάνει πουρ και τρώει τίποτα άλλο. Σπισιστικότατο. Συνεχίζουμε. Και εκεί, επειδή είμαστε γαμάτοι, άμα κάνεις μια βόλτα στην Αθήνα, θα δεις σε όλα αυτά τα μέρη που παλιά απλά σε χέζαν τα Περιστέρια έτσι για πλάκα. Καρφάκια. Έχουν βάλει καρφάκια και αυτά τα μέρη. Ναι, σε εκκλησίες, σε τράπεζες, σε mall, scroll, draw και σε όλα αυτά τα γαμάτα. Εκεί έχει τέτοιο, ναι. Πολύ ωραία. Έτσι. Και μπορούμε να καταλάβουμε, ξέρεις, μια μικρή εικόνα σε μια μεγάλη με φράχτες, όπως λέμε εδώ στα επίκαιρα, κλειστούς και τέτοια, να καταλαβαίνουμε πώς λύνουμε εμείς τα πράγματα. Και άλλες ωραίες εικόνες από εξωτερικό, ξέρεις, που έχουν έρθει σε καβάτζες, ξέρω εγώ, καρφιά, πώς έχουν για τα Περιστέρια, για τους άστεγους. Ακόμα πιο ωραίο. Και ακόμα εδώ πιο ωραίο. Δεν είχαν βάλει και τα βγάλανε. Όχι. Σε παγκάκια. Είχε βγάλει ο Καμίνης. Κάτι βίδες δεν είχαν βάλει. Ο Καμίνης είχε βγάλει τα παγκάκια. Από μια συγκεκριμένη πλατεία που κοιμόταν κόσμος. Αυτό που λες είναι κάτω από τις γέφυρες πηγαίναν και βάζανε καρφιά και τέτοια που πηγαίνουν και γυμούνται άστεγοι στην υπόλοιπη Ευρώπη, εκτός ελλαδικού χώρου. Την πιο πολιτισμένη Ευρώπη. Κάποια στιγμή νομίζω ότι είχε γίνει και στα παγκάκια που πηγαίνουν και βάζανε κάτι σίδερα και κλείνανε τα παγκάκια στην Αγγλία, ότι είχε γίνει αυτό για τους άστεγους. Και τώρα τα βγάλανε στην πλατεία. Στην πλατεία βγήκανε για άλλο λόγο. Φίλε, έχω να σου πω εγώ συγκεκριμένα το τι ακριβώς έχει γίνει με τα παγκάκια. Τα παγκάκια, φίλε, αυτά βοηθήσανε να πάει μπροστά αυτή η κοινωνία. Λίγο πιο μπροστά, ένα τάκ πιο μπροστά. Τα παγκάκια αυτά μας βοηθήσανε να πάμε μέχρι την Τοσίτσα. Συγκεκριμένα. Άμα ήταν για ιερό σκοπό. Ήταν για ιερό σκοπό, ναι. Παρόλο που δεν μας τα έχουν βάλει πίσω, περιμένουμε να μας τα ξαναβάλουν. Μέχρι τον επόμενο Δεκέμβρη θα τα έχουν ξαναβάλει σίγουρα, να ξέρεις. Δεν ενοχλούμε, δεν είναι. Πάντως, άμα θες να κάτσεις εκεί πέρα, μου πας εκεί πέρα στην πλατεία, έχει και διάφορα πλακάκια και σκαλάκια. Όλα τα comfort. Ναι, ναι, μετά έχει όλα να κάτσεις. Δηλαδή, εγώ το σκέφτηκα πριν γίνει το παγκάκι και είπα ότι να δω, έχει πουθενά να κάτσω στα παιδιά. Και μετά το ξύλωσα. Μπράβο. Πολύ ωραία. Πώς να γυμναστείς χωρίς να κουνηθείς στο γραφείο και να νιώσεις αυτοπεποίθηση. Πώς μπορείς να γυμναστείς. Μιλάμε τώρα γιατί ξέρουμε περισσότερο ότι μας δουλεύουν σε γραφεία και τέτοια. Πολλές ώρες καθιστική ζωή. Γραφιάδες. Και τι μπορείτε να σκεφτείτε. Σε αυτά τα παιδιά τι νομίζετε. Μόνο οικοδομή. Ροδοχτυπούν οι χάντρες. Κοίτα. Μπορείς, ρε παιδί μου, παίρνοντας το ηλεκτρονικό καντιλάκι να πάρεις και για τους κοιλιακούς. Κοίτα. Wii Fit. Παίρνεις το καινούριο Nintendo, το Wii. Κάνουμε και μια σάπια διαφήμιση, ας πούμε. Και αρχίζεις και παίζεις τέννις πήγε. Ή box. Box. Καλά, box δεν μπορείς να παίξεις τώρα με το Wii, γιατί δεν νιώθεις τίποτα, ενώ τέννις σου φεύγει λίγο κόσμος όταν πηγαίνεις αριστερά δεξιά. Μα μην νομίζεις, γιατί και στο box στην αρχή παίζεις με κάποιον έτσι νουμπά, ας πούμε. Να, δεν πετυχαίνεις κανένα, δεν έχει ρε φίλε επαφή. Μόλις το κερδίζεις. Στην επαφή είναι το box όλη η φάση. Δεν υπάρχει επαφή, και από στιγμή που δεν υπάρχει επαφή, τι κλάει. Μα είπαμε πώς να γυμναστείς χωρίς να κουραστείς. Τι είναι γυμναστό, θα κουνάω σαν μαλάκα στα χέρια μου μπουνιές στον αέρα. Αυτό δεν είναι γυμναστική. Κοίτα, μόλις περάσεις πολλούς
boxer, μετά θα αρχίσουν να καίνε τα χέρια σου, γιατί είναι δύσκολα στα επόμενα level. Είναι τα παιδιά πρέπει να... Όχι, δεν είναι καθιστικό. Δεν είναι καθιστικό, όρθιος πρέπει να παίζεις. Καυστικό είπα. Καυστικό. Πρέπει να καίει. Που ναι, αλλά είπε τέτοιο, να κάθεσαι και να γυμνάζεσαι. Να κάθεσαι και να γυμνάζεσαι. Μπορείς να γυμνάζεσαι. Δεν μπορείς με αυτά τα τηλεμάρκετ, τα πολύ ωραία προϊόντα που σε βαράνε με ρεύμα. Στο πατσοκύλι. Αυτά ναι, γιατί έχω δει και κάποια άλλα που είναι μια ταινία εκεί που σε πιάνει από τον πισινό, ας πούμε, και σε τεντώνει και φεύγει και η ταρίτιδα. Πού μπορεί, φίλε, τι βλέπεις, τι κάθεσαι και βλέπεις. Αλλά αυτά είναι όρθιος. Στα 90's τα βλέπεις αυτά, γιατί έχει προχωρήσει η τεχνολογία, δεν είναι να βλέπεις τέτοια. Στα 90's. Ξέρεις τι μου θυμίζεις. Δύο-τρία καλά σέντ μπορώ να σου πω, να σε απαλλάξουν. Ένα πράγμα υπάρχει στα τηλεμάρκετινγκ που παίζει χρόνια από το 90 μέχρι τώρα. Ένα που τρίβει και καλά τα πάντα. Παμίξ, το Παμίξ. Κόβει, ψιλοκόβει, κάνει, ρανεί. Το Παμίξ. Το Παμίξ παίζει χρόνια. Από το 1990 μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα, παίζει το βράδυ ξημερώματα Παμίξ. Σαν το πάμε τίποτα. Ναι, σαν να έχουν βγάλει 5 εκατομμύρια τεμάχια Παμίξ και προσπαθούν από το 1990 μέχρι σήμερα να τα πουλήσουν. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το Παμίξ. Πάρε το Παμίξ. Το Παμίξ. Όχι το Παμίξ. Παμίξ. Αφρατεύει, ανακατεύει, κόβει. Διάφορα. Μίξε. Πολύ μίξερ. Για τις νοικοκυρές. Τέλος πάντων, δεν βρήκαμε κάποιο τρόπο, απλά αναλύσαμε το τηλεμάρκετινγκ. Ναι, εντάξει. Σαφώς. Λοιπόν. Η έξιμη παντόφυλλα και όλα αυτά τα εφιέστατα που αυτά θέλουμε. Αυτό θα μας κάνει ευτυχισμένους. Υπάρχει τώρα, το έξυπνο καλτσάκι τώρα. Είναι απλά καινούριο, τα πράγματα. Ατομική ευτυχία δεν είναι. Καλτσάκι έξυπνο. Ατομική ευτυχία δεν είναι το πρόβλημα πλέον. Τι ψάχνω, εντάξει, λέει συλλογικά, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να κάνει όνειρα για κάτι καλύτερο για όλου. Άρα κοίτα την πάρτι σου. Πάρει μια έξυπνη παντόφυλλα. Ξύσε την πατούσιτσα σου. Έξυπνη σίτα. Ένα καντήλι για αυτού που μπορεί να πάει να ανάψει το καντήλι σου. Ντολμαδάκια βέφαστα, τα έχουμε ξαναδιαφημίσει. Ναι. Πολύ καλά. Το οποίο δεν δουλεύει. Έχω εγώ μαρτυρία. Μου στείλανε στο Facebook μια κυρία 60 χρονών, γιατί δεν έχει μόνο Θεοδόση τέτοια πράγματα, έχω κι εγώ. Μου στείλε μια κυρία 60 χρονών και μου είπε ότι αυτό το πράγμα ο διάολος δεν δουλεύει και ότι κρύβει το σατανά μέσα του. Εγώ της είπα ότι μπορώ να της στρίψω εγώ τα τολμαδάκια της άμα θέλει, μπορώ να τη βοηθήσω την κυριούλα. Της είπα για το Θεοδόση εδώ πέρα ότι και αυτό στρίβει τολμάδες. Έχει κάνει σε μια μονή. Εκεί βοήθαγε. Για πες μας, Θεοδόση, τις εμπειρίες σου. Εντάξει, εγώ κρασί ήθελα να πιω και μου είπαν ότι πρέπει να χρησιμοποιήσω και τα φύλλα από τα σταφύλια που εκμεταλλευόμουν και αναγκαστικά και φτιάξα και ντολμάδες. Τελικά, που δεν μας είπες πώς μπορούμε να γυμναστούμε χωρίς να κουνηθούμε με την καθιστική ζωή που κάνουμε. Αυτό το πανέξυπνο άρθρο έλεγε ότι δεν μπορείς, χαχαχα, αλλά μπορείς. Μπορείς, διορθώνοντας τη στάση του σώματός σου, έτσι σπονδυλική στήλη, μπορείς να κερδίσεις ανάσες που κερδίζεις χρόνια. Ξέρεις, όσο καλύτερα να σένεις τώρα, με τη μία βλέπεις όλοι να αρχίσουν να κάθονται πιο ίσια στις καρέκλες, αρχίζουν και ισχύουν όλοι, έτσι, το πιάσατε. Είναι αυτό που σου λένε κάτι για την υγεία σου ξαφνικά, ότι ξέρεις ότι άμα το κάνεις αυτό είναι κακό και με τη μία βλέπεις, ξέρεις, μαζεύονται λίγο. Άρα όποιος ανασένει καλύτερα, περισσότερα χρόνια, αν θέλετε να ζείτε περισσότερα χρόνια σε αυτή τη φάση, δεν ξέρω. Εγώ που έχω ευχηθεί για το συνταξιοδοτικό μου, το μόνο σίγουρο. Ναι, ναι, ναι. Εγώ έτσι κι αλλιώς ξέρω ότι θα ζω αιωνίως, διότι έχω κλείσει ρεζερβέ θέση για μετά. Θα κάνεις και comeback που λέγαμε σε προηγούμενες εκπομπές ως Χριστός, στα 33 σου. Πολύ ωραία. Δεν θα αργήσει και πάρα πολύ η φάση. Έρχεται. Soon. Τα νιάθα. So must be. Ναι, so must go on. Λοιπόν, εντάξει, να πούμε, έχουμε ειδήσεις, παίζουν πολλές, αλλά είναι όλες αυτές οι ειδήσεις, ξέρεις, καμιά παραλία, κομίτης μετεωρίτης, είναι κλασική μπουρδολογία. Είπαμε για το μοντέλο, είπαμε για την καινούργια πολυεκατομμυριούχου, δισεκατομμυριούχου του κόσμου, η οποία είναι κάποια Αλεξάνδρα που υπέβη και είναι από την Νορβηγία. Υπέβη. Είναι κάτι, ας πούμε, και οι άλλοι, η Ιωνάση και αυτή υπέβη. Αυτό πήγα να σου πω. Πλέον είναι στο. Είναι ξέρεις, μόδα. Ναι, υποψήφιες, ρε παιδί μου, ζήσε του μύθου σου, νεόπλουτη, η πασία μετά τα γαλλικά, το πιάνο και το μπαλέτο. Ξέρεις, ήταν το κλασικό τρίπτυχο πρώτα. Γιατί δηλαδή εγώ που παίζω γκολφ και τένις, ας πούμε... Ενοχλείς κανένα. Δεν είχα τα λεφτά να πάρω άλογο. Αλλά πήρα μια έκταση και δεν έβαλα γρασίδι με κάτι τύπους να μου κουβαλάνε τα μπαστούνια. Τι παίζετε, κρίκετ. Βρήκα ρακέτες σε ένα χαριστικό παζάρι, τις πήρα.
Ρακέτες, γκολφ. Ναι, γιατί στην αρχή και τένις και γκολφ. Στο γκολφ έφτιαξα DIY μπαστούνια από ευκάλυπτο. Σαν φτωχός, ας πούμε, χίπης κι εγώ. Πήρε ένα ξύλο, το μετέτρεψε σε μπαστούνι και πήγα να κάνω ένα ακριβό σπορ. Αλλά δεν έπιασε. Το πήραμε αυτό που θέλαμε. Βγήκε το συμπέρασμα που λέει ο κόσμος. Όχι, όχι. Σε ευχαριστούμε, Θεοδόση. Και είχαμε δήλωση από τη Θεοδόση για Loco Mondo Mondo Loco. Συνδέονται όλα. Ταραντίνο δεν έχουμε κάνει εκπομπή. Συνδέονται όλα. Χίπικη ζωή. Είχα μείνει στα άλογα, στον Οστραχάν, Ετροχάν, Ερντογάν, όλη αυτή τη φάση. Αυτά δεν παίζει τα επίκαιρα. Δισεκατομμυριούχος η τύπισσα. Μπράβο από την Νορβηγία. Εκεί που πηγαίνει καλά ο καπιταλισμός, που ακούω διάφορους φίλους και μου λένε ρε μπου, εκεί είναι ωραία και παίρνουν πολλά λεφτά και έχει πρόνοια και έχει πηδήματα. Γιατί δεν πάτε. Για δεν πάτε, ρε, αγαπάμε τον τόπο μας, ρε φιλέ. Πού να φύγουμε, ρε μαλέκα. Αγάπαμε εδώ πέρα. Εδώ. Αγάπη, μόνο αγάπη. Εδώ. Φύγετε μας και ξεβρωμίσουμε και συχάσουμε. Φύγετε, δρόμο. Φύγετε για καριέρα, έτσι. Παιδιά. Η καριέρα είναι γαμάτη έξω. Οι καριερίστες νομίζω ότι είναι η στιγμή. Υπάρχουν λεφτά, λεφτά, μουνιά και αυτοκίνητα. Τρεχάτε, μάγκες, τρεχάτε. Ναι. Τρεχάτε να ησυχάσουμε. Δείτε αυτό που έπαιξε πέρυσι με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο που πήρε και το Όσκαρ φυσικά, αυτό τον πήδηξε αρκούδα, το ξανά. Ο οποίος πρέπει να μπερδεύτηκε. Έλα, ξέρει... Αυτό με τις κόκκες, τα χρηματιστήρια και αυτά. Ο λύκος της Wall Street. Μπράβο, δείτε αυτό. Καριέρα, γαμό. Παλικάρι με τρομάζεις. Hardcore. Τι. Τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, θέλετε να πάμε για ένα κομμάτι, έχουμε παραγγελία προ Θεοδόση. Πάμε, άμα είναι προ Θεοδόση. Είναι προ Θεοδόση και επιστρέφουμε. Diego Maradona και γκολ! Κουβέντα στην Τρόγλη. Κάθε Τετάρτη μετά τις 10. Έχουμε αλλάξει ημέρα και ώρα. Μετά τις 10 είναι γενικό αυτό. Μετά τις 10. Θα κάνουμε όλα. Για μυαλά που είναι φεύγα. Και αντέχουν έτσι τα αγώνα. Να το πούμε και αυτό είναι ζώρικο, το ξέρουμε. Ωραία. Επεισόδια στην Τούμπα. Δεν διεκόπη ο αγώνα στο 89. Θέλετε να μου πείτε ποιο αγώνα. Ποιον, αλήθεια, ναι. Δεν ξέρω. Έπαιζε Θρήνο σε Μπάοκ. Θρύλος. Και νίκησε ο Θρήνο. Θρήνο, Μπάοκ. Ο Θρήνο νίκησε ο Μπάοκ. Διεκόπη ο αγώνα στο 2-1. Είχαμε εισβολή φιλάθλων. Τι θα γίνει, τέτοια. Όποτε παίζει ο Θρήνο, γιατί έχουμε διακοπέ, ρε παιδιά. Εισβολή φιλάθλων, ναι, ποιον. Γιατί ξέρει, το κλασικό θα πει εδώ ο Θεοδόση ότι η μισή είναι αντιολυμπιακή και άλλη Ολυμπιακή, όπω λέει και ο Αμπελάλε. Δύο ομάδε. Εντάξει. Άρα τον μισούν όλοι, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα για παράγκες και ιστορίες. Εν πάση περιπτώσει, τελετουργία της βίας, χούλιγκαν. Μεγάλο κοινωνικό φαινόμενο τώρα, μην ασχοληθούμε. Βαλβίδα αποσυμπίεσης. Τον Ατάλο, Αλέφαντος, τα έχει ξαναπεί, τα έχει μιλήσει. Εμείς κοιμόμασταν. Σου μιλάει όμορφα. Στα λέω όμορφα. Μάθε μπαλίτσα. Έτσι είναι η φάση. Ακούσαμε ένα εκπληκτικό κομμάτι, να πούμε. Με πολλά νοήματα. Θα κάνω μια ερώτηση πάνω στο θέμα που συζητάγαμε για τον αγώνα. Είχαμε κάποιο σκόρι ή πριν έρθει κάποιο σκόρι έγινε χαμός? Δεν ξέρω τι μπορεί να έγινε. Μπορεί ξαφνικά πριν τελειώσει ο αγώνας, ξέρω και εγώ. Για να μπήκανε μάλλον τα παόκια μέσα, μάλλον θα έγινε κάτι από αυτά τα γνωστά. Έπεφτανε κάποιες φωτοβολίδες, ρε παιδί μου, δίπλα από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Και τι έγινε? Ναι, ρε φίλε, στον Ολυμπιακό παίζει. Δεν ξέρει τώρα να αποφεύγει. Ρε φίλε, ευρωπαϊκή ομάδα μεγάλη τώρα. Σε τι να φτάνει. Είναι αντίπαλοι. Σκέψουμε. Απλά πράγματα. Για σένα το κάνουν. Ωραία, ας αλλάξουμε θέμα γιατί δεν θέλω να πάρω θέση. Είχε αποβολή, είναι ενός παίκτη, ρε παιδί μου. Και είχε μια αμφισβητούμενη φάση για πέναλτι υπέρ της ομάδας του δικεφάλου. Απλά πράγματα. Έλα, ρε. Ξεκόλυ. Τέλος. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για το φίλτα το Θεοδόση. Η Ιερά Σύνοδος για αποτέφρωση. Δεν θα επιβληθούν μέτρα προς όφελος των άθεων στην Ορθόδοξη κοινότητα. Έτσι ψάρω. Τι. Μα ψηφίστηκε τελικά. Τι, ό,τι να είναι λέει. Θα καώ, φιλέ, τελείωσε. Θα καώ. Και θα καώ, θα καώ, θα καώ. Μπέλα μπάφο. Θα καώ με CH. Θα καώ. Ω, τι είπε τώρα, παλικάρις. Πολύ, πολύ, πολύ μακριά το πήγαμε. Λοιπόν, τι είχε να πείτε εσείς. Για τα επεισόδια.
Ο νέος νόμος, ο οποίος νομοθετείται η υποχρεωτική της θολοδίσας επιθυμίας του νεκρού για τον τύπο τελετής της κηδείας του, αρκεί να μην προκρούσει δημόσια τάξη, δημόσια υγεία και τα χρηστά ήθη. Ρυθμίζει τη χωροθέτηση από τεφροδοτηρίων ή τεφροφυλακίων μέσα σε κημητήρια, ακόμα και αν ανήκουν κατά κυριότητα σε ενορίες, και επιτρέπεται ελεύθερη διασπορά ανθρώπινης τέφρας στη θάλασσα ή σε υπαίθριους χώρους εκτός κατοικημένων περιοχών. Δηλαδή, άμα έρθει ένα στο μπαλκόνι και ρίξει τέφρα, μπορεί να κάνει μήνυση, ας πούμε. Τι μου πετά τη θεία σου, κύριο. Τώρα μπορεί. Τώρα να ξέρετε ότι άμα γίνει καμία στραβή, με καίτε πάνω σε ταράτσα. Με βάζετε φόκο και μετά με παίρνετε και με μωράτε στο Αιγαίο. Η σατανική κυβέρνηση, Τσίπρα και λοιπόν Καμένων, απαγορεύουν να καίς. Όχι, επιτρέπουν να καίς κόσμο και να μείνει καμένο. Δεν ξυλοκαμμένο είναι, δηλαδή. Γιατί να το αμεφάνε τα σκουλίκια, ας πούμε, είναι πιο. Να πω λίγο κάτι. Ο Τσίπρας θα μας βάλει να έχουμε τσίπ και ο Καμένος να καιγόμαστε. Μόνο αυτό σας λέω. Το έχει πει και ο Παΐσιος. Λοιπόν. Προφητεία, ναι, σίγουρα. Λέει, και θα βγάλουν και το σταυρό από την σημαία. Λέει εδώ. Έχει ολόκληρο διάβολο. Ότι μπορεί να λέει ότι θέλει εδώ ο Θεοδός και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας και όλο αυτό το αγαπητό παπαδαριό. Αλλά το κράτος απαντά πολύ ωραία και λέει: οι ιερείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι και ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένοι να τελέσουν το μυστήριο. Έτσι. Σαμάτο. Εντάξει, αυτό ήταν όμορφο, να πω την αλήθεια. Να πω άλλη μια είδηση τώρα που βλέπει για παπάδες που έγινε. Ότι κάτι παίζει με την Εκκλησία. Το Υπουργείο Παιδείας έβγαλε φάση ότι απαγορεύονται οι παπάδες να πηγαίνουν στα σχολεία και να μιλάνε στα παιδάκια. Απαγορεύεται η προπαγάνδα. Προσυλλητισμός. Ναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και που ωφελεί αυτό, γιατί συνήθως είναι τα πάνε μαζί, ας πούμε. Τα πάνε καλά η Εκκλησία, κράτος. Βασικά η Εκκλησία είναι το κράτος, αλλά τέλος πάντων η Εκκλησία παρά κράτος. Τα πάνε καλά. Δεν τα πάνε καλά με την κυβέρνηση Τσίπρα, ξεφτέρι μου. Όχι. Δεν τα πάνε καλά. Δεν τα πάνε καλά. Γιατί εκ δεξιός του πατρός καθιζόμενος. Δεξιά πηγαίνουν οι αμνοί και έχουν μια καλή ζωή. Αριστερά τα ερήφια και περνάνε άσχημα. Η συνουσία, κράτα την ουσία, εσύ ρε φίλε, σαν τώρα της Εκκλησίας άνθρωπος. Κράτα την ουσία. Η ουσία είναι ότι δώσε και πάρε ακόμα την περιουσία σου. Ισχύει αυτό. Δώσε και πάρε την περιουσία. Οπότε τι σε πειράζει, όταν θα έρθει κάποιος να σου πάρει την περιουσία, τότε θα τον κράξεις. Μέχρι στιγμής, αυτή τη στιγμή που προστατεύεσαι, καλά είναι. Δεν είναι. Μια αγκαρία σου βάλε. Να πούμε να πας να κάνεις ένα πατερημό και τέτοια σε στάχτη. Και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ούτε χρηματικά έχει πρόβλημα σαν εκκλησία, ούτε. Δεν είναι ορθόδοξος τρόπος, ρε παιδιά. Οι καλοί συμφωνικοί εξαπατούνται. Άσε το πείμα, ρε. Χαλάνε τα έθιμα 2000 και χρόνων, ας πούμε τώρα. Είναι δυνατόν. Εδώ, ρε φίλε, εσείς ο χριστιανισμός χαλάσατε έθιμα 10.000 χρόνια πριν από εσάς και τώρα πας για 2.000 χρόνια. Να εδώ σου λέει το παιδί ότι ό,τι βρίσκουμε δεν το χαλάμε. Δεν πάνε να είναι μυθολογία, δεν πάνε να είναι τέτοιο. Εντάξει, δεν γίνεται τόσο να το κάνουμε. Α, υπερβούμε τους αυτούς μας εκεί. Αυτή είναι η νέα τάξη πραγμάτων που ο Καμένος μας λέει, ο Καμένος μας λέει ότι μας ψεκάζουν και την πολεμάει και είναι ο ίδιος που μας τη φέρνει μαζί με το φιλαράκι του το Τσίπρα που και πίνουν Τσίπρα. Και αφού πιούν τα τσίπρα, μετά σχεδιάζουν πώς θα βλάψουν την ορθόδοξη χριστιανική νεολαία και μη της Ελλάδος. Ακούω νέα τάξη πραγμάτων, ξύπνιος μέσα στα όνειρα κάποιων άλλων, ραπ, Θεοδόσης, τι εξή. Είναι η αρχή του κακού αυτή η Θεοδόση, να ξέρεις. Μετά σε βραβεύει ο Ρίβητης, έτσι, το νου σου. Για Νόμπελ βασικά τον βλέπω να πηγαίνει. Ναι, κατευθείαν. Τι βορείδες και μαλακίες. Νόμπελ Ειρήνης. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ένα υπέροχο άρθρο, έτσι για να μαθαίνετε. Γιατί ρε παιδί μου, είναι πολύ γαμάτο να έχεις το ίντερνετ και να ξέρεις να το χρησιμοποιείς. Βλέπεις σε ένα site, ρε παιδί μου, ειδησιογραφικό, το οποίο ξέρεις παίρνει τα περισσότερα clicks. Και λέει ένα άρθρο πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους πρόσφυγες. Αναλυτικός οδηγός και χάρτης. Και σου λέει αυτό το αρθράκι, πού μπορείς να πας, ποια σωματεία υπάρχουν, τι μαζεύουν και τέτοια, ρε παιδί μου. Και είναι πολύ χαριτωμένο να παίζει αυτό και να βλέπεις, ρε παιδί μου, τι παίζει. Καλό δεν είναι. Να βλέπεις και λίγο σχόλια. Να τα βλέπεις όλα από το ίντερνετ, δηλαδή. Άμα θες να βοηθήσεις πραγματικά και το νιώθεις, δεν σου έχει περάσει καν ιδέα να πας κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, να τους μιλήσεις, ρε παιδί μου, τι θέλουν αυτοί, ξέρεις, κατάλαβες, μια επικοινωνία. Κάτι το οποίο νομίζω και σε σένα θα έχει αφήσει πραγματικό σημάδι και όχι αν σου δίνανε για δεκατιανό το πρωί σάντουιτς ή αυγό βραστό.
Εντάξει, και αυτό θα σου έμενε, αλλά ας μείνουμε λίγο στα ξέρεις. Επί του πρακτέου, ώρα πολύ καλά αυτά τα αρθράκια, αλλά στο να καούνε, να καούν, δεν τα χρειαζόμαστε. Όποιος θέλει να βοηθήσει, ξέρουμε, γίνονται παντού συνέχεια δράσεις, γίνονται καταλήψεις, έχει γίνει και στον Κίνη για τέτοιο, για να πάει κόσμος γενικότερα. Σπίτια υπάρχουν, δεν είναι σαν τα λεφτά. Να το πούμε κι αυτό. Ναι ρε εσύ. Αυτό, εντάξει, πολύ ωραία τα άρθρα ρε παιδί μου, αλλά νομίζω έμπρακτα είναι κάποια πράγματα καλύτερα. Και για να μην το βαρύνω πολύ, θα συνεχίσω μια άλλη είδηση στην οποία την παίξανε και τον παίξανε στα μίντια. Γραπτές εξετάσεις μόνο με το εσώρουχο. Γιατί όταν λέμε ότι το εμουπού και καλά το βρίζουμε εμείς κάποια εκπομπή εδώ για προβλήματα στο ίντερνετ και τέτοια, το εμουπού είναι ένας παράδεισος στην Ινδία, για την οποία δεν έχουμε έτσι πάρα πολλά στοιχεία για πολλές περιοχές και αυτά. Ο στρατός της Ινδίας, λέει, διέταξε υποψηφίους για ένταξη σε ένοπλες δυνάμεις να μείνουν μόνο με το εσώρουχο και για να μην αντιγράψουν. Πού θα το βάλει το σκονάκι, ρε, εσύ. Έτσι, ναι. Βίτσιο είναι λίγο, ναι, αυτό, όμως φαίνεται. Είναι κακό, γιατί έχει όλα τα στοιχεία του βίτσιου, δηλαδή δεν είναι κακό. Ναι. Καναρό που και που. Το θέμα είναι ότι τις εξετάσεις δεν τις δίνουν σε καμιά αίθουσα κι αυτά. Είναι ένα χωράφι τεράστιο που τους έχουν ένα μέτρο, ένα τετραγωνικό μέτρο τον καθένα, με ταμπελάκι με νούμερο και γράφουν με ένα σόβρακο κλαδών. Αυτή είναι η φάση. Ειδικές δυνάμεις στην Ινδία. Βέβαια, από σκληρή φτάνει η φάση ότι αυτοί οι τύποι τι κάνουν για τέτοια, άστο. Εκεί ψεκάζουν τον κόσμο με ντρόουν με πιπέρι στις διαδηλώσεις που κάνουν για νερό, πόσιμο. Έτσι. Και βλέπουμε εδώ τα drones που κατασκευάζουν διάφορα πολυτεχνία, πανεπιστήμια και τέτοια, που βρίσκουν πρακτική, χωρίς να το ξέρεις εσύ. Πώς βοηθάς, ρε γάμο, όλη αυτή η φάση, ξέρεις, βιομηχανία πολέμου. Βγάλανε και drone σε φάση για το χέρι, σαν ρολόι το φοράς και το έχεις μαζί σου και όποτε θες το ανοίγεις και το πετάς. Ένα είναι το drone, είναι το drone του Pizzi, είναι Wi-Fi SkyDrive drone. Oh, VGA, here's a mesa. Yeah, from the University of Boston. Το θέμα είναι, ναι, μπορούμε αυτή τη γνώση και αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε εμείς. Όχι, γιατί είμαστε πουλημένοι. Να τα χρησιμοποιήσουμε εμείς εναντίον τους ή να τα χρησιμοποιήσουμε εμείς γενικά. Γιατί το ένα γίνεται. Εμείς. Γίνεται ήδη δηλαδή. Ναι. Αλλά πώς. Καθένας για τη φάση. Ρε φίλε, γίνεται, ναι. Σου δίνει κάποιος ένας μεγάλος εφευρέτης, σαν τον Γκιόλβα π.χ. Βρίσκεται κάποια στιγμή, σου δίνει ένα όπλο μεγάλο και το παίρνεις εσύ, ρε φίλε, που είσαι εξαπολυμένος πολιτικός και το πουλάς κάπου αλλού έξω για μηδαμινά λεφτά, τα βάζεις τσέπη και τελειώνουν όλα. Απλά τα πράγματα, δεν ψάχνω θαύματα. Αγάπη θέλω μόνο, να με κοιτάς να λιώνω. Ακριβώς. Και η πάσα είναι στο Mike 30 Φακελόπουλο, ο οποίος παίζει όλη την ώρα τον εφευρέτη, ο οποίος φτιάχνει, δημιουργεί, ξέρεις, ενέργεια και τέτοια με το, α, ναι, με το νερό και αυτά, ναι. Και το πλασάρι είναι συνέχεια, αβατάρ, παιδί μου. Είναι, ναι. Τι είναι, waterbender. Κάτι κάνει, ρε παιδί μου, κάπως. Με τα τρίπ κάπως ενέργεια και του βγαίνει, ρε παιδί μου, οικονομικά. Άρα γενικότερα εδώ τους έχουμε τις λύσεις, παιδιά, όλα, οι τεχνολογίες, καθίστε στα συστρόγλες σας και όλα θα λυθούν, όλα, όχι έξω. Έχουμε τη γνώση. Μακριά από τα social media, βγείτε έξω μια βόλτα, αναπνεύστε, ζήστε, κοιτάξτε τον νόμο στο κεφάλι, στα μάτια, εντάξει. Κατά, να μην καίγονται οι άνθρωποι και να αγοράζουν ηλεκτρονικά καντιλάκια. Θεοδόσεις, ενίσταται. Καντιλάκια. Μόνο αληθινά που να μυρίζουν και να καίγονται. Με παρθένο ηλιόλαδο μέσα. Και όπως λέει παρθένε Μαρία. Και όποιος δεν έχει ένα κομμάτι από το τίμιο ξύλο σπίτι του, δεν είναι χριστιανός. Ακριβώς. Πόσοι χριστιανοί είναι στη γη, ξέρουμε, έτσι, ένα χοντρικό αριθμό. Λάθος συλλογισμός. Πόσο τίμιο ξύλο παίζει. Γι' αυτό θέλω να το κάνω, τη διαίρεση. Όσο Αμαζόνιος. Όλους νομίζω ότι αν είναι, όλοι μαζευόντουσαν και ενώναν πήγανε, τα ξύλα από το τίμιο ξύλο. Δηλαδή σκέψε ότι τον τύπο το σταυρώσαν στον Αμαζόνιο πάνω. Όχι, πήγαν και χάζον. Το κοτσάρανε. Όχι, σκέψε πώς χιλιάδες κόσμος έχει ένα κομματάκι ξύλο. Ο Θεός είναι μεγάλος. Τίμιο ξύλο. Μπού, ο Θεός είναι μεγάλος. Βγάζεις ένα κομματάκι εσύ και το βάζεις στο σταυρό σου πάνω ή φτιάξεις ένα σταυρουδάκι από εκεί. Σου μιλάω τώρα για πολλά λεφτά. Ναι, πάντως, πιστεύω ότι ήταν διαφήμιση το τίμιο ξύλο, γιατί ναι, τότε μόνο ξύλο έπαιζε. Όχι, ρε, τι διαφήμιση. Πάντως, έδωσε την απάντηση, ξύλο, νομίζω, και την ερώτηση ο Θεοδόσης. Είπε με πολύ ωραία και χαλαρή φωνή: ο Θεός είναι μεγάλος. Αν τα ακούσει σε μια άλλη διάλεκτο και φωναχτά. Αλλά χάκουα. Δηλαδή, διαφέρουν πάρα πολλά πράγματα. Τρομάζεις λίγο, ναι. Ναι, ναι. Φονταμενταλισμός όταν παίζει, σκληρή φάση, παιδιά. Και να τεινάζεται κόσμος. Η ανακύκλωση της ιστορίας είναι αυτό, δηλαδή.
είναι μια νέα σταυροφορία ανάποδη. Και μεγαλύτερη κατάρα μπορείς να πεις στον εαυτό σου. Ο Θεός μαζί μας. Όλο αυτό το σενάριο που δεν πιστεύω ότι ισχύει ακριβώς, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, μωρέ. Πες, άμα ακούς παραφλού κάθε Δευτέρα, νομίζω θα λυθούν οι απορίες. Τις συνωμοσίες αυτές, ναι. Ναι, παρόλα αυτά. Υπάρχουν στοιχεία. Τους μοιάζουμε τώρα. Τους μοιάζουμε λίγο. Και σήμερα δεν είμαστε παραφλού. Όχι, γιατί σήμερα ακούτε... Κουβέντα στην Τρόχλη! Λοιπόν, έχει γίνει καταπληκτική δουλειά εδώ με τους αγαπητούς συμπαραγωγούς σήμερα, αρκετά άτομα. Εντάξει, νομίζω ότι θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Και επιστρέφουμε πολύ σκληροί. Θα επιστρέψουμε, ναι, για hip-hop. Hip-hop τρελό από το 98, ελάτε εδώ να βάλετε μυαλό μαζί με το Θεό το τρελό, εδώ τώρα ψωδώ. Δεν αναλαμβάνω ευθύνη για το κομμάτι, είναι αφιέρωση ακροατή. Επιστρέφουμε. Να είναι καλά ο ακροατής. Χωρίς ανάληψη. Yo, Τρόγλι εδώ, μέσα στο σταθμό, το εκπρόσωπο, Θεοδός εδώ. Θα δώσει freestyle και ρυθμό, σήμερα, κουβέντα στην Τρόγλι, με παλιούς και νέους, γνωστούς, αλλά και φίλους, σκύλους. Τι έγινε, ξεκίνησε το freestyle. Ε, έλα, παραγωγή, πάμε. Δεν είναι τώρα καλή. Δεν είναι καλή. Δεν είναι πρέπει να γίνει τώρα αμέσως η αλλαγή. Η καλή. Τη στρέφω τη ζωντανή. Να μείνει μόνο εδώ. Να μείνει. Έλα, θα δώσει, έλα, βάλε μια παραγωγή. Έλα, έλα κόρη. Τι μας έπρεπε, τραγούδι ή παραγωγή τώρα μας βλέπει. Το άλλο μας, το άλλο. Yo. Yo, yo. Θα κάνω χοντρό πανικό με freestyle εδώ. Με κάθε αδελφό που το κρατεί ζωντανό. Που το ζει στους δρόμους μαζί με τους παρανόμους, τους φίλους. Να την άξουνε την μπάγκα όλοι σ' αυτή τη σάρια πόλη, γιο. Άντε μάγες. Σκάω ορθίος και μπαίνω. Με ραπ καυτό σας στέλνω. Κολυμπάω ύπτιο. Μην κάνεις το ηλίθιο. Σκάτε με ποδήλατα και εγώ σκάω σαν τρένο. Πίσω σας αφήνω. Ρίμες καυτές σας δίνω. Και άμα δεν γουστάρετε σας δίνω λίγο ίνο. Μονάχα εκλεκτό και χριστιανικό. Με σώμα και με αίμα από το Χριστό. Γιο, αυτό εκπροσωπώ. Το στυλ εδώ, το θεοδοσικό. Είναι αληθινό. Γιο εδώ αλάνια, χώστε εσείς εδώ. Πάμε ρε με δούλη, να σε δω εδώ. Είσαι εντός κακό, κο κο κο. Γιο. Και α, και ου. Πατσιπαντού, πατσιπαντού, ξεφτέρεις δεξιά-αριστερά. Θεοδόσεις, δεν ξέρω τι δώσεις, να δώσεις, να θώσεις. Μέσα στο μυαλό μου υπάρχουν μικρές κρυφές εκτρώσεις. Για τη φάση, ξενοφοβία, τι να κάνεις. Ποιος θα κεράσει. Τρεις δεν φτάνεις. Έλα, άλλη παραγωγή δεν είναι, ρε, δεν ξέρω, είναι αυτά που έχετε βάλει. Δεν σε εμπνέει τίποτα. Θα σου βάλω κάτι παραδοσιακό έτσι να δω ότι. Είναι πολύ παραδοσιακό όμως. Θα την κάνω τη φάση. Σας έχω πια αιθήσει. Μία είναι η λύση. Να σκάει ο Θεοδόσης. Να αρχίζει το μεθύσει. Νόμιζα ότι θα μην λέγεις εσύ για χασίσει. Εσύ δεν πίνεις, εσύ δεν είσαι MC. Μόλις τελειώσει όλο το χασίσει. Σκάει ο Θεοδόσης και αρχίζει το μεθύσει. Old school, yo. Σωστό, σωστό και παλιό. Απλά αληθινό. Εδώ από τον MC, από τον MC το Θεό. Έλα να μας πεις πως δεν είσαι τον MC. Έλα φίλε, λιγάκι να ψημοφοβείς.
Έλα φίλε μπου, μίλησε γι' αυτό. Έλα να μας πεις την άποψη εδώ, τη δικιά σου. Για τα αυτιά σου, σαν Θεοδόση να πεις την κουνιά σου. Εδώ ζωντανά, απ' την κατάληψη. Δεν θέλω κάλυψη για να μιλήσω. Και θα χτίσω, yo, δεν είναι αυτό, είναι χαρούμενο αυτό. Θέλει να είσαι χαρούμενος ρε μαν, να χώσεις τις ρήμες και να σκάσεις τα σκάνκ. Πρέπει να την πεις αλλιώς, να πεις από εδώ και από εκεί. Να δεις τι συμβαίνει σε αυτή την πόλη. Σε πιάσανε η πόνη, μάνα που γεννάει μόνη. Είσαι μόνος σου και χιλιές στην τρόγλη. Τρόγλη πάντα μοναχός, ναι. Ζωντανός εδώ, τώρα είναι ο ρυθμός. Εδώ, το χου, που, χου, όλα είναι χου. Ω, και μπαίνει στο ρυθμό. Το θεοδοσικό, το στυλ μου είναι εδώ. Είναι χριστιανικό, στο λέω εδώ, εδώ. Φύγε από εδώ, δεν μπορώ εδώ. Να ακούσω εδώ. Εκεί το μπορείς. Γιο. Πάμε, θεοδόσης, πάμε. Εδώ είμαι εδώ, ζωντανό. Γιο. Μόνο δώσε εδώ. Πόνο εγώ. Μόνο εγώ είμαι εδώ, εδώ, πόνο εγώ, εδώ, εγώ. Μόνο εγώ, πόνο εδώ. Εγώ εδώ, Θεό, εδώ, εδώ, εγώ εδώ, Θεό, 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 εγώ, 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 εδώ, εγώ, εγώ, γιο, εγώ εδώ, εδώ, εγώ, γιο. Ξέρεις πως πάει. Με δούλη κακό. Εγωιστικό, freestyle, από τον Θεοδόση, που δεν είναι, με δόσεις, είναι, όλα καιρός δαίμονας, ένας μικρός σατανάς, που μην το γουστάρεις. Ρήμα θα πάρεις, γιο, από freestyle. Πάμε, πάμε, άλλη, μια αλλαγή άλλη, μικρή, μια αλλαγή άλλη, μικρή. Αυτή παιδιά δεν μ' άρεσε. Δεν πειράζει, εντάξει. Τι να κάνουμε. Ποιο μιλή 2016. Ο Θεοδός τα μυαλά θα σας τυμνάξει. Αλήθεια, τρακ, μέσα στα σχολεία. Η φάση είναι πιο Μαραντόνα. Τρελή απ' την πραγματικότητα. Έχω αυτή την ιδιότητα. Ναι, σε ξυπνάω. Μέσα στη μάπα σας κάω σαν βόμβα. Ακριβώς. Είμαι από κάτω από την πόγα. Υπόγειος βασιλιάς. Επιστρέφω στη μάπα σας. Έχω τους μύθους της σπηλιάς. Πα 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 πα. Μαδαφάκα. Στη μάπα σου. Πονάς. Γελάς. Κάξα Θεοδόσης, βγάλε το πιστόλι. Βγάλε το τώρα, να σε μάθει όλη η πόλη. Να μάθουν ότι εσύ είσαι πια σκληρός. Και δεν είσαι κανένας ψεύτικος πολιτικός. Βγάλε το μαδέρι, κολομέρι. Θέλει το δικό σου το μαδέρι. Εγώ έχω τον κάνει, εσύ είσαι χαρμάνι. Τα ρούχα σου αρμάνι. Που βλέπω να φοράς και να αναζητάς. Την τρόγλη εδώ σκάς. Ακριβάς, τα λεφτάς. Τι να μας πεις και μας. Ιχα, σούζα το λογάκι. Τι να σου πω ρε φίλες, είσαι παιδάκι. Ιχα, δεν έχω εγώ χωριό. Δεν ξέρω ρε φίλε πως να σου πω. Ιχα, ένα δύο σκάω, σκάω και σας σκάω. Με στη μάπα σου κατουράω. Πρρρ, τα πρόβατα ξανά, τα φωνάζω εγώ. Ένα, δύο, τρία στη σειρά. Λείπει ρε το μαύρο, το πρόβατο εκείνο. Το φαγε ο λύκος. Θεοδόση, εγώ. Εσύ εγώ το μόνο φαγες. Σε σβήνω. Ήχα, πάμε Θεοδόση. Βλάχικο χικό, θέλω τώρα ρε. Λέει από σένα. Είναι γκάνγκς αριθμός. Είναι γκάνγκς απ' όλα, δεν γίνεται. Άλλαξε και αυτό, αυτόν τον ρυθμό. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Δεν μπορώ να πάρω τώρα. Θες κάτι πιο χαλαρό. Κάτι πιο αληθινό. Αληθινό κάτι. Να, να, κάτι, κάτι. Και αυτό είναι. Δεν κλάνω εγώ, το πίνω σκέτο. Είναι για... Έχω το φυτό από το Θεό. 3G δεν χωράνε μέσα. Αραχτώ στο καναπέ γύρω κομμενάκια. Δεν ξέρω τι να κάνω. Κάνε. Έχω φράγκα. Είναι nice η φάση μαγκά.
Δεν μπορείς να πιάσεις το ρυθμό, μετράς ανάποδα από μένα. Τα πάντα είναι γνώριμα, σε αυτόν τον κόσμο είναι χαμένα. Τα μυαλά μου διαμελισμένα. Μεταθεωρείς δεδομένα όλα, είσαι μια μικρή φόλα. Βγάζω τα χαρτάκια να στρίψω ένα γάρο. Βγάζω τον καπνό και αρχίζω να το σπάω. Σπάω και τη φού μου, όλοι εκεί πέρα. Μου φεύγουνε τα σπόρια, με πιάνει ρεφελ. Δεζαβού με πιάνει όταν σε βλέπω να κολλάς τυφτά. Τρίφυλλα, ναι, μακριά. Δεζαβού, να πίνω φού. Ένα, δύο, τρία γάρα στον ταφού πρισνού. Γιουχου, αχου, αχου. Ξέχασες και κάτι άλλο τώρα εσύ. Ξέχασες να πεις πως δεν είσαι MC. Πίνεις μόνο γάρα, μόνο εδώ. Δεν το κάνεις φίλε, τώρα αληθινό. Ψεύτικος, πάντα εσύ, ένα MC. Δεν έχεις τώρα φίλε, τι να μας πεις. Πεις. Ευθύς κάνεις. Τα παιδιά τα σπαν, δεν πίνω μόνο σκανκ. Πίνω μόνο τσόκο, γιατί το έχω. Το αληθινό. Το στήριξε στο σταθμό, στο ρυθμό εδώ αλλό. Yo, hello. Yo, hello, Θεοδόση στο ρυθμό. Ho, ho. Σαν τον Νέο Βασίλη, σου δίνω ένα σκαμπίλι. Ho, ho, ho. Σε μπέδεψε το μαροκινό. Ho, ho. Σου πήρε το μυαλό, Θεοδόση τώρα. Δεν μπορείς εσύ ούτε να σκεφτείς, ούτε πια να εκφραστείς. Γιατί πολύ απλά εσύ δεν είσαι πια εμείς. Δεν έχεις τι να πεις. Χαλαρός ο ρυθμός, χαλαρές αναπνοές. Κόκκινα μάτια, φουλ εκφράσεις θες. Βλέπεις τα παιδιά πως γίνονται ζάλια. Γίνονται χάλια και λένε ιστορίες παιδικές που ακούς και θα κλαις. Μικρές και καυτές ανάποδες ινδιάνικες. Πάνω κάτω σκοτωδίνει, ναι μάγκα. Μου τη δίνει σκοτωδίνει από το γάρο ρε αδέλφι. Γιο στρίψε αυτό να γίνω κέφι. Πολύ καλό. Πίνω πολύ και καλό. Είμαι ντέφι. Με κρασί σε στέλνω. Άλλο Έφη. Έφη. Τα φιλιά μου στην Έφη. Γεια σου Έφη. Γεια σου Έφη. Χαιρετήματα στην Έφη. Ναι Έφη, το εκπροσωπώ για σένα εδώ. Εφούλα, δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Σου αφιερώνω ένα τραγουδάκι εδώ από το σταθμό. Από το Θεόδωσε εδώ, το τρελό, το ραψοδό. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να σου πω. Τα συναισθήματα μου δεν είναι κατανοητά. Έρχομαι στο μυαλό σου, ρίχνω μια μπουνιά. Να σε μπερδέψω λίγο ακόμα, τι να σου πω. Δεν ξέρω, μάλλον θα σε μπερδέψω κι εγώ. Έλα, Θεόδωσε, πες μας τώρα εσύ. Ποιος είναι μοναδικός τώρα MC. Είμαστε όλοι χέζα, δεν πίνουμε όμως πρέζα. Πίνω μόνο ίνο, μονάχα εκλεκτό. Γιο, σώμα και αίμα από το Χριστό. Εκλεκτό, γιο και χριστιανικό. Εδώ, με δούλη κακό, σου δίνω εδώ το μικρόφωνο να χώσεις εσύ εδώ. Πάρε το μικρόφωνο, δώσ' απάντηση. Γιο, σου έχω μόνο εγώ τη λύση. Γιο, ο Θεός σου είναι μία απλή προκατάληψη. Με στο μυαλό σου μπαίνω, κάνω κατάληψη. Παίρνω τις λέξεις. Τραβά μαχαίρια κι ό,τι πεις. Έχεις χάσει φίλε, δεν μπορείς να σταθείς μπροστά στις ρήμες μου. Είσαι έξω από το μέτρο, τι να κάνουμε. Δεν το έχεις παιδί μου, ας το ξέχνα το. Και ξέρεις, σου κάνω ντυς με στη μάπα σου. Με αυτόν τον τρόπο, ενώ χάνω το μέτρο κι εγώ. Και δεν ξέρω τον τρόπο ούτε εγώ. Ούτε εσύ, ούτε εσύ. Μικρέ MC. Γκάγκστα freestyle, εδώ το παρεάκι το τρελό. Δίνει το ρυθμό, βγαίνουμε όλοι έξω. 2-0-1 και 6-2. Προκαλούμε πανικό και τρόμο σε κάθε αστυνόμο και κάθε νόμο. Παραβάτες πάντα των μυαλών και των σκέψεων. Ελεύθερη δημιουργία και έκφραση. Νιώθω την έκσταση, ναι, γίνω σαν τη φύση την άνοιξη. Δεν έχω προκατάληψη, σβάλω στο μυαλό σου και παίρνω σαν να μπαίνει η άνοιξη, παλιό μαλάκα. Σήκω από εκεί που κάθεσαι, δεν κάνω πλάκα. Είσαι ένας φλόρος και ένας μάκας εσύ. Αυτή ήταν η άνοιξη, τώρα σκοτεινιάσε η φάση. Δεν πάω καλά, δεν έχω κλάση. Θέλω να πιω ένα γάρο τρελό μακρύ. Να βήξω, να βήξω μάγκες. Ότι είμαι MC. Ε,
Έλα πάμε σκάω στην πλατεία και μπαίνω με τα λάνια. Βλέπω τριγύρω παίζουνε πάλι μπουκάλια. Πάντα μπουκάλια και γύρω αστυνόμοι. Βλέπω ρε φίλε η φλόγα δυναμώνει. Μπαίνουμε έξω μέσα στην βροχή. Βγαίνουμε έξω στάχτη την τρελή του αστυνόμου. Έλα πες μίλα. Όχι, τι έβαλες. Εσπεράντα φιστάλι στο στρογγλωβίτες. Αχ, ωραί! Ωραί! Πώς σε, θα σας πούμε εμείς. Ποιος είναι τώρα εμείς. Απόψε, θα σας πούμε εμείς. Φωτεινός στρογγλωβίτης, ω! Πάμε να φάμε. Πάμε, πάμε. Παρακαλάμε τα παιδιά. Απόψε, θα σας πούμε εμείς. Ποιοι είναι οι καλύτεροι εμείς. Σπάς το κορμί. Της ράγκας σκηνής, της ράγκας σκηνής. Οι καλύτεροι MCs είμαστε εμείς. Της ράγκας σκηνής, της ράγκας σκηνής. Οι καλύτεροι MCs είμαστε εμείς. Οι καλύτεροι MCs, οι καλύτεροι MCs. Φιστάλι στην τρόγλη. Στην τρόγλη εδώ. Φιστάλι στην τρόγλη. Τροπικά νησάκια με πράσινάδα. Αλάρα νεράκια για πλάτς πλάτς. Με κάτι ποτανάκια μαμάν. Με τα τρως και χάνεις το μυαλό σου ο χαμάν. Ο χαμάν, ο χαμάν, ο χαμάν. Λακώθηκε στα ρντάν και στα σκάνκ. Μανιτάρια σου τα σκάνε και όλα γελάνε. Νιώθεις κάτι τρελό. Λύσε το βάτραχο εκεί στο φύλλο. Θα δεις είναι καλός, θα σου κάνει περίεργο. Το μυαλό σου να τρέχει, να μην ξέρεις τι λες. Να μην ξέρεις τι κάνεις και να λες όχ μάνα μου, τι έγινε εκεί. Τρελό κι αυτό. Αρμανιτάκι, αντιγράφω στο λεπτό. Δεν έχω τι να πω, κόσμος, τι να σου πω. Η τέχνη είναι κάτι το τρελό, παρανοϊκό. Το γράφω τώρα μου, τώρα για την τρόγλη, γι' αυτό που εκπροσωπώ. Εσπεράντο, Diego Armando. Εσπεράντα. Εσπεράντο, Diego Armando. Τι κάνεις εκεί, φιλά στην ανάπηρη. Diego Armando. Maradona. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Αυτά είναι, αυτά ήταν. Πήγαμε σε άλλο επίπεδο, πιστεύω. Εντάξει. Γελάνε εδώ οι παράγοντες όλοι. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει πέρθει κανένα μήνυμα εδώ. Γιατί άμα μας καβαλήσει ο διάολος δεν μας αφήνει. Σταγόνα, έτσι, συγγνώμη, συγγνώμη, παραγωγέ Θεοδόση, βάλε, πες μας τα μηνύματα. Πες μας αγόρι. Μισό λεπτό, τοποθετούσα τη σταγόνα στη θέση. Ναι, άντε μην πω τώρα τι τοποθετούσες τώρα και σε ξεφτυλίσουμε τελείως, αλλά τέλος πάντων. Παλικαράκι, τις μαχαιριές δεν τις γλιτώνεις. Ούλτρας 13. Θα σε μακεραίζω, μάνα. Λοιπόν. Παλικάρι, ακούς για σένα ήταν αυτό, μαχαιριές έρχονται. Χαχαχα, ακού τη βάλαν από τον αφιερώνω. Ποιος είναι αυτός, παλικάρι? Αυτός που αφιερώνει στην ερημιά, στη μοναξία και στο παράπονο. Η Ultras 13 είναι κάποια παιδιά που αγαπιόμαστε πολύ από τις πρώτες εκπομπές και διατηρούμε αυτή τη σχέση ακόμα. Ζεστή και πράσινη. Λοιπόν, τον νου παλικάρια, γιατί ο παλικάρις είναι δικός μας. Ωραία, εντάξει, νομίζω το ευχαριστηθήκαμε. Το freestyle, κάναμε κάτι. Ευρωπαϊκό, εθνικό, ξέρεις, ήταν εθνική φάση. Είχε φασούλα. Multicultural. Multicultural. Ανατολική ακτή, δυτική ακτή. Λοιπόν, όλα. Θα πούμε ότι κλασικά εκπομπή θα ανέβει στο YouTube, έτσι. Πάτατε κουβέντα στην τρόγλη και τη βρίσκετε. Dislike όλοι. Εννοείται αυτό. Ευχαριστούμε όσους ήταν εδώ σήμερα κοντά μας. Τρογλωδίτης 1, τιμητικά. Θα είναι και στις άλλες εκπομπές, δηλαδή τώρα. Εδώ θα είμαστε. Εδώ κουραζόμαστε λίγο, εντάξει. Εδώ δουλεύουμε, δεν κοροϊδεύουμε. Τώρα αναρχία, μαλακία. Όχι το άλλο, Άλεξη. Που έκραζε μετά το. Τώρα αναρχία, μαλακία. Εξάρκεια μαλακία. Α, ναι, αναρχία, fuck. Εγώ fuck. Λέω Άλεξη. Fuck. Άλεξη, ρε. Τι έλεγε. Ζω μόνο για χορό. Μπάχαλα μέσα στη φωτιά και τέτοια. Α, ναι, okay, εντάξει. Όλοι σπάω προβλήτες. Βιτρίνες της σιωπής. Θα σπάσω κούπες για τα λόγια που πες. Χρήστος Δάντης. Λοιπόν. Ήμασταν, ποιοι ήμασταν, ας πούμε μια τελευταία φορά ποιοι ήμασταν. Ήμασταν η κουβέντα. Κουβέντα στην τρόγλη! Όχι, ήμασταν. Κουβέντα στην τρόγλη! Λοιπόν, θα τα
τα πούμε αλαντάκια, μορτάκια, τσακαλάκια την άλλη Τετάρτη, 10 με 12, με όλα τα χαριτωμένα μας. Θα λίγο ψυχήσουμε μπροστά σας, θα τσαλακωθούμε, θα κλάψουμε, να γελάσουμε, θα αλλάξει η ζωή μας. Αυτή είναι η φάση. Καληνύχτα. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καληνύχτα. Η αηδία μας όλη δικιά σας. Γεια σας. Πειρατικά ραδιόφωνα και στέκια στις σχολές. Το άσυλο ανήκει στους αγωνιστές. Χαοτικές ραδιοζώνες για την ανατρεπτική έκφραση. Είμαι αισιόδοξος. Σήμερα θα είναι μια ιστορική μέρα. Ο λαός μας θα ολοκληρώσει. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν τελικά πληρώσατε το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ ή δώσατε τα χρήματα στο φιλανθρωπικό ίδρυμα όπως ο ίδιος είχατε πει ότι θα πράξετε. Τι έγινε τελικά? Εμείς δεν κάνουμε επικοινωνιακή πολιτική της φανφάρας. Θα το καταθέσω στο ΚΕΦΕΑ. Αλλά προσέξτε κάτι τώρα, γιατί την πατήσαμε. Την πατήσαμε για ένα απλό λόγο. Γιατί εγώ ζω στο νίκη, αγαπητή μου Μάγδα. Κύλι, την ποτέλη, ξαφλημένε, μαγός. Να ολοκληρώσω λίγο για να συνειδητοποιήσετε τι εννοώ. Ο λαός μας είναι σε καταστολή. Σεισμός, σεισμός, σοσιαλισμός, εμπρός για να είναι 81. Ο λαός μας είναι σε καταστολή. Σήμερα ο ελληνικός λαός καλείται να ολοκληρώσει. Άι στο διάλο, αηδία κατάρτισες. Εγώ θυμάμαι το ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι με ένα άρθρο θα καταργηθεί το μνημόνιο. Τώρα θα ζητήσετε παράταση του μνημονίου. Όσοι έχουμε βαθιά και σωστή θεωρώ γνώση των μνημονίων, αυτά δεν συμβαίνουν, κύριε Χατζηνικολάου. Η μόνη εναλλακτική και σωτηρία, εναλλακτική πρόταση, είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Σεισμός, σεισμός, σοσιαλισμός, εμπρός για να είναι 81. Η Βόβα έχει σκασίδι. Ο λαός μας είναι σε καταστολή. Και στο τέλος βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές, την ίδια οπισθοχώρηση, άτακτη υποχώρηση, πολλές φορές και αυτογελιοποίηση. Λέτε δηλαδή ότι όλο αυτό είναι ένα θέατρο, κύριε Πρόεδρε? Κρίμα το παλικάρι, κρίμα. Για μας ακόμα και οι κινητοποίησεις, ακόμα και οι απεργίες, ακόμα και οι διαδηλώσεις δεν είναι απειλή. Είναι βοηθητικός παράγοντας εξελίξεις. Η Βόβα έχει σκασίδι. Σεισμός, σεισμός, σοσιαλισμός, εμπρός για να είναι 81.